Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Είναι η Παρασκευή 7 Ιανουαρίου και πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Αν είπε ότι η τραγωδία στη Λευκοσία, τρεις άνθρωποι νεκροί στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν. Σε ισχύ αυστηρότερα μέτρα στα πλαίσια της προσπάθειας να αναχαιτιστεί η διασπορά του ιού. Ανησυχία για την αυξητική τάση κρουσμάτων και εισαγωγών στα δημόσια νοσηλευτήρια. Ο κύβος ερήφθη για το άνοιγμα των σχολείων εν μέσω αντιδράσεων. Τι λένε ΠΟΕΔΑ και γονείς για τα νέα μέτρα στα δημοτικά. Ο Υπουργός Παιδείας απαντά στην εκπομπή για την απόφαση να επιστρέψουν στα σχολεία οι μαθητές την ερχόμενη Δευτέρα. Αντιδρούν οι ιδιοκτήτες των κέντρων διασκέδασης για τα νέα μέτρα και ζητούν αποζημιώσεις. Ανεφοδιάζονται με νέα παρτίδα self-test στα φαρμακεία σε όλη την Κύπρο μετά την έλλειψη που παρατηρήθηκε τις προηγούμενες μέρες. Διασωληνωμένο το νεογνώ που γεννήθηκε προώρα από μητέρα θετική. Γέμισε το μακάριο, γίνονται εσωτερικές μετακινήσεις. Ξυλοκόπησαν γυναίκα αστυνομικό στη Λεμεσό που τους έκανε παρατήρηση. Επιτέθηκαν και σε δεύτερο αστυνομικό. Χειροπέδεσαν σε τέσσερα πρόσωπα. Μέτρα ζητά ο κοινοτάρχης Κλώρακας και προχωρούν σε εκδήλωση διαμαρτυρίας μετά τα επεισόδια της Τρίτης. Και σήμερα η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, πάμε να κάνουμε αρχή με την διπλή χθεσινή τραγωδία, καθώς τρεις συνάνθρωποι μας βρήκαν δραματικό τέλος στην επαρχία Λευκοσίας, ανήμερα των Θεοφανίων, στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν. Σύνδεση με τον εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κετσί. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Κετσί, και καλή χρονιά να πούμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Φλωρίδου. Καλή χρονιά και σε εσάς, προσωπικά και σε όλους τους υπαλλήλους του Capital και σε όλο τον κόσμο γενικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υγεία για όλο τον κόσμο. Αυτό ευχόμαστε όλοι μας. Τώρα, προσπάθησαν να ζεσταθούν και έχασαν τη ζωή τους τρεις συνάνθρωποι μας. Να ξεκινήσουμε με την περίπτωση του Μιχαλάκη Βασίλη. Τι ακριβώς συνέβη, κύριε Κετσί? Να πω, κύριε Φλωρίδη, ότι και για τις δύο περιπτώσεις θέλω να κάνω έτσι ξεκάθαρα ότι είχε γίνει μια αξιολόγηση και εκτίμηση επί της κοινής από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και σίγουρα και την αστυνομία. Και σίγουρα το τελικό μπόρεσμα θα βγει αμέσως μετά την ιατροδικαστική έρευνα και τις οποιασδήποτε εξειδικευμένες εξετάσεις θα ακολουθήσουν. Τώρα, όσον αφορά την περίπτωση του Κύπριου συμπολίτη μας του 53χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ένα μικρό λιόμενο υποστατικό στην Ιωαννική περιοχή Ιταλίου, να πω ότι και εκεί είχαμε γλυφθεί από την αστυνομία, είχε αντιποκριθεί ο πυροσβεστικός σταθμός Ακροπόλεως, είχαμε παραβιάσει την είσοδο του συγκεκριμένου μικρού υποστατικού και είχαμε εντοπίσει ακριβώς εκεί στην είσοδο των εκλειπώντα. Αξιολογούμε ότι εκεί υπήρχε μια ηλεκτρική θερμάστρα η οποία ήταν ενεργεία και η οποία ακτινοβολούσε, ήταν πολύ πλησίον σε στρώμα και κλινοσκεύανα στον χώρο τον οποίο ο εκλειπώντας κατακλεινόταν. Φαίνεται να ξεκίνησε μια πυρκαγιά καθαρά και μόνο από την ακτινοβολία. Φαίνεται πρώτης όψεως αυτόν εκτιμούμε ότι άργησε να αντιληφθεί την πυρκαγιά το άτομο. Όταν την αντιλήφθηκε προσπάθησε να εξέλθει του χώρου, δεν τα κατάφερε, φαίνεται, καθότι πιθανολογούμε ότι θα εισέπνευσε αρκετή ποσότητα τοξικών καπνών ή θερμών αερίων που αναπτύχθηκαν κατά την εκπλήρωση της πυρκαγιάς στο συγκεκριμένο μικρό υποστατικό. Και είναι εδώ που θέλω να επαναλάβω για ακόμα μια φορά ότι οποιαδήποτε πυρκαγιά, οποιαδήποτε φωτιά δεν είναι επάνω να ξεκινήσει με την επαφή της έφλεκτης ύλης με τη φλόγα. Μπορεί και να εκδηλωθεί η πυρκαγιά με την ακτινοβολία, δηλαδή όταν είναι πολύ πλησίον μια θερμάστρα να ακτινοβολά σε μια έφλεκτη ύλη, να τη φέρει στο σημείο ανάπλεξης και να εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Και αυτό είναι, κυρία Φλόρη, που για αρκετές φορές είχαμε περιπτώσεις προκυρές προσπαθούν να στεχνώσουν τα ρούχα πάνω σε μια απλόστρα με τοποθέτηση κοντά μια θερμάστρα. Ναι. Η υγρασία κατά τη διάρκεια και όταν φυσικά γίνει εφλεκτήρι ο δροχισμό, το φέρνει στο σημείο ανάφλεξη του και ξυπνάει η πυρκαγιά. Είναι περιπτώσει τι οποίε βλέπουμε κάθε χρόνο και χρόνο, γι' αυτό τι αναφέρω συγκεκριμένα. Αντιλαμβάνομαι όλοι θέλουμε να επισπεύσουμε τι διαδικασίε, αλλά πάντοτε με προσοχή. Γιατί θέλουμε τον εαυτό μα συγκρίνουμε και την περιουσία μα. Ναι, ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν, κύριε Κετσί. Τώρα, είχαμε ακόμη ένα τραγικό συμβάν με τους δύο άντρες από το Καμερούν που και αυτοί στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν άναψαν κάρβουνα εντός της οικίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι άνθρωποι αυτοί. Ναι, είναι η δεύτερη περίπτωση και τρίτων άτομων
που, που ήταν μαζί τους, είχε μεταφερθεί με εμένα στο Γενικό Νοσοκομείο, καθότι ήταν πολύ σοβαρά. Να πω ότι και εκεί έχουμε κάνει μια διερεύνηση μαζί με την αστυνομία. Εκτιμούμε ότι εκεί υπήρξε μια τελή σκάψη λόγω έλλειψης οξυγόνου, καθότι ήταν περίκλειστος χώρος και υπήρχε εκεί η ελεύθερη φλόγα από τα κάρβουνα επεξηγήρια που είχα στην ψυσταριά στη Φουγού. Θεωρούμε και αξιολογούμε ότι η πιθανότητα να λειτουργούσε ταυτόχρονα και θερμάστρα πετρελαίου στο συγκεκριμένο κλειστό χώρο και είχε παραχθεί αρκετή ποσότητα μονοξιδίου του άνθρακα, το οποίο δημιούργησε αυτό που δημιούργησε. Να ξέρετε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, το επαναλάβαμε και άλλες φορές, το μονοξίδιο του άνθρακα είναι ο σιωπηλός δολοφόνος, είναι τοξικότατο, τον άχρωμο, τον άοσμο, το οποίο στην αρχή σε αποπροσανατολίζει, μεταχάνεις μετά τις αισθήσεις σου και στο τέλος καταλήγεις. Και αν πάμε λίγο πίσω, είχαμε αρκετές περιπτώσεις. Στην Αγία Θέκλα, να θυμάστε πέρσι, όταν σύστημα καυσαερίων θέρμανσης υιοθετευόταν εντός ολάκερης κατοικίας και έχασε τη ζωή του ένα άτομο. Στην Ορεινή Λεμεσού, αν θυμάμαι καλά, άλλα δύο άτομα αδέρφια είχαν καταλήξει καθότι κατακλίνονταν με τη χρήση τσιμινιάς εντός κλειστού χώρου. Στην Κακοπετριάνα, δεν είχαμε λάθος, υπήρχε μια οικογένεια η οποία ήταν όλοι λιπόθυμοι εκτός ένα μικρό παιδάκι που κατάφερε να ειδοποιήσει την αστυνομία και γλίτωσαν όλοι. Άρα, αν πάμε λίγο στο παρελθόν, υπάρχει αυτός ο δυνητικός κίνδυνος και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Θέλω επίσης να πω, κυρία Φρουρή, ότι εκτός από την ξυλία με οποιαδήποτε κάρβουνα αυτούς σε συγκεκριμένο κλειστό χώρο που επισπεύδουν την παραγωγή μονοξιδίου του άνθρακα, ακόμα και μια λειτουργία μιας μηχανής με εσωτερική καύση, όπως μια ηλεκτρογεννήτρια σε ένα κλειστό χώρο που έχει σύστημα καυσαρίου, πιθανότατα να δημιουργήσει το ίδιο πρόβλημα και να επισπεύσει την παραγωγή μονοξιδίου του άνθρακα. Ακόμα και το σύστημα καυσαρίου ενός οχήματος που είναι σε λειτουργία και εκπέμπει εντός ενός κλειστού χώρου που υπάρχουν άτομα, διαμένουν άτομα ή συχνάζουν άτομα, επίσης μπορεί να δημιουργήσει. Διότι υπάρχουν χώρες στάθμευσης που συγκοινωνούν και με την κατοικία μας. Το βλέπουμε. Λοιπόν, επίσης μπορεί να δημιουργήσει την παραγωγή την έντονη του μονοξιδίου του άνθρακα με απρόβλεπτες επιπτώσεις. Αλλά ακόμα και η χρήση οποιοδήποτε τζαγιού, θερμάστρας υγραερίου, πετρελαίου, χρήση ελεύθερης φλόγας για θέρμανση, επίσης θα δημιουργήσει με πιο αργό ρυθμό το μονοξίδιο άνθρακα όταν και εφόσον δεν αερίζεται, εξαερίζεται ο χώρος, όταν δεν υπάρχει ένα μικρό άνοιγμα παρατήρου που να οξυγονοποιείται, να οξυγονώνεται ο χώρος. Ναι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επειδή είμαστε και στην αρχή του χειμώνα, κύριε Κερτσί, έτσι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τα τζάκια, με τις θερμάστρες και με όλα αυτά. Γιατί δεν θέλουμε να έχουμε άλλα θύματα. Είναι κρίμα και άδικο οι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, να χάνουν τη ζωή τους από τέτοιου είδους περιστατικά. Προφανώς και αυτό που προηγούμε, κύριε Φλωρίδου, και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά να διατηρούμε κάποια μέτρα ασφαλείας, αυτοκρασίας, για να μπορέσουν να περάσουν αλόγητα, αν και είχαμε τρεις θανάτους, αλλά ελπίζουμε ότι δεν θα μας συμβούν αυτά που συνέβηκαν χθες. Ναι, και πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε μέτρα και για τα παιδιά μας, αλλά και για τα κατοικίδια μας, κύριε Κετσί. Πάνω σε τέτοιες περιπτώσεις, ποτέ δεν αφήνεις μια συσκευή θέρμανσης ελεύθερης φλόγας ανεμφύρη. Και σίγουρα δεν τοποθετάς σε οποιοδήποτε χώρο, μια και αναφέρεστε σε κατοικίδια παιδιά, σε οποιοδήποτε διαδρόμο, σε χώρου διέλευση που πιθανόν να την ανατρέψουν ή πιθανόν να έρθουν σε επαφή άμεσα με τη φλόγα αυτή τη φορά και να δημιουργηθεί μια πυρκαγιά. Καλό θα ήταν, κυρία Φλωρίου, να τοποθετούμε σε τέτοιου χώρου διαμονή, καθιστικού, χώρου που υπάρχει εστία θέρμανση, φλόγα ανοιχτή. Ένα ληχτευτή μόνο του ίδιου. Και πάντα διπλοτσεκάρουμε αν θα φύγουμε από το σπίτι, αν έχουμε σβήσει αυτές τις συσκευές, κύριε Κετσί. Προφανώ. Μάλιστα. Εν ώρα κατάκληση, κύριε Φορίδου, χρήση τέτοιου συσκευού. Ευχαριστώ, κύριε Κετσί, πάρα πολύ. Καλό σας υπόλοιπο. Πάμε στο Αρχείο Αστυνομίας και τον κύριο Χρήστο Ανδρέου. Κύριε Ανδρέου, καλό σας μεσημέρι. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι, κύριε Αυτορίδη. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα. Τι προκύπτει μέχρι στιγμής από τις έρευνες για τον τραγικό θάνατο που βρήκαν οι τρεις συνάνθρωποι μας? Δεν με ακούτε καθόλου. Θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε, να με βοηθήσουν οι συνάδελφοί μέσα. Με ακούτε τώρα? Ναι, λίγο καλύτερα. Λοιπόν, ωραία. Θέλω να μου πείτε τι προκύπτει μέχρι στιγμής από τις δικές σας έρευνες για τον τραγικό θάνατο που βρήκαν οι τρεις συνάνθρωποι μας χθες. Ναι, εμείς αυτή τη στιγμή διερευνούμε αυτές τις θανάτους και στις δύο περιπτώσεις. Σήμερα αναμενόταν να γίνει νεκροδομή και στις τρεις ορούς
και από τα δύο επεισόδια, ώστε να διαφανούν τα ακριβή αίτια των θανάτων των τριών αυτών προσώπων. Στη βάση των αποτελεσμάτων και συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες, πυροσβεστική, ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία, θα διερευνήσουμε το περιστατικό, όπως έχω πει, για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κατά από τις οποίες έχουν γίνει τα περιστατικά αυτά, αλλά και τα αίτια θανάτων των τριών αυτών προσώπων. Ναι, δεν έχει ολοκληρωθεί δηλαδή ακόμη η νεκροτομή των δύο ανδρών από το Καμερούν. Δεν σας άκουσα. Η νεκροτομή δεν έχει ολοκληρωθεί, λέω ακόμη. Δεν έχω καμία πληροφορία. Θα γινόταν σήμερα και στις ορούς και του 53χρονου Ελληνοκύπριου, αλλά και στους δύο αλλοδαπούς. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχω καμία ενημέρωση αν έχει ολοκληρωθεί και οποιαδήποτε άλλα απορίσματα υπάρχουν για το θέμα αυτό. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε, κύριε Ανδρέου, και στην επίθεση από τέσσερα πρόσωπα που δέχτηκαν δύο μέλη της αστυνομίας χθες βράδυ στη Λεμεσό. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Μάλιστα, η μία επίθεση έγινε εναντίον γυναίκας αστυνομικού. Ναι, ήταν ένα παράπονο το οποίο είχαμε λάβει χθες γύρω στις 9 το βράδυ. Για το παράπονο αναφερόταν σε δυνατή μουσική η οποία ήταν σε συγκεκριμένη κατοικία. Δύο μέλη μας ανταποκρίθηκαν, μία γυναίκα και ένας άντρας αστυνομικός, αστυνομική. Όταν μετέπειτα στην συγκεκριμένη κατοικία, εξήλθαν από την κατοικία τέσσερα πρόσωπα, δύο άντρες και δύο γυναίκες συγκεκριμένα, όπου αρχικά επιτέθηκαν στη γυναίκα αστυνομικό, τόσο λεκτικά αλλά και σωματικά. Και στη συνέχεια, στην προσπάθειά του, το άλλο μέλος μας να αποτρέψει την επίθεση, δέχτηκε και αυτό επίθεση. Στη συνέχεια, ανταποκρίθηκαν, αντέδρασαν άμεσα τα δύο μέλη, με αποτέλεσμα να γίνει κατοστατή σύλληψη και των τεσσάρων προσώπων, όπου στη σκηνή είχαν κληθεί ήδη και άλλα μέλη της αστυνομίας, όπου μετέφεραν και τους τέσσερις κρατούμενους πλέον υποσύλληψη πρόσωπα στον τοπικό αστυνομικό σταθμό. Η υπόθεση αυτή καταχωρήθηκε άμεσα σήμερα ενώπιον δικαστηρίου. Είναι σοβαρές υποθέσεις για μας. Αντιλαμβάνεστε, όταν μέλη μας, όταν βρίσκονται σε εντεταλμένο καθήκον και δέχονται επιθέσεις, επαναλαμβάνουν πολύ σοβαρά τα θέματα για μας, αλλά όχι μόνο μέλη της αστυνομίας, αλλά και οποιοδήποτε άλλους λειτουργούς που βρίσκονται σε εντεταλμένο καθήκον. Ναι. Τώρα, είχαμε και νέα ληστεία σε περίπτωση στη Λεμεσό που μπούκαραν με μαχαίρι και πιστόλι και άδειασαν την ταμιακή μηχανή. Μια ληστεία που φαίνεται τρία πρόσωπα σήμερα το πρωί γύρω στις 2 παρά. Είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους με μάσκες προστασίας. Είχαν μεταβεί σε συγκεκριμένο περίπτερο, υποστατικό περίπτερο, όπου υπό την απειλή μαχαιριού και πιστολιού, αυτό διερευνάται κατά πόσο πρόκειται για ομοίωμα ή πραγματικό πιστόλι, είχαν αποσπάσει από τη μοναδική υπάλληλο συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και στη συνέχεια τράβηκαν σε φυγή. Να. Από τις εξετάσεις που έγιναν. Για τι ποσό μιλάμε, κύριε Ανδρέου? Ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο δεν θα ήθελα να αναφερθώ στο πόσο ήταν. Όμως, ήτανε μεγάλο. Από τις εξετάσεις που έγιναν, κύριε Φλωρίδου, ήτανε μεγάλο το ποσό, κύριε Ανδρέου. Τα ίδια πρόσωπα φαίνεται να εμπλέκονται και σε άλλες τις τέτοιες υποθέσεις ληστείων από περίπτερα στην περιοχή της Λεμεσού. Να. Γίνονται όλες εκείνες οι εξετάσεις αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε τα πρόσωπα αυτά, να εξασφαλίσουμε τη μαρτυρία που χρειάζεται ώστε να εντοπίσουμε τα πρόσωπα αυτά και με την ευκαιρία, αν οποιοδήποτε πρόσωπο έχει οποιαδήποτε πληροφορία ή αντιλήφθηκε οτιδήποτε κατά τη διάρκεια της διάπραξης του συγκεκριμένου αδικήματος, να ενημερώσει την αστυνομία, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Για εμάς και η παραμικρή, πιο μικρή πληροφορία είναι πολύ σημαντική. Μας είπατε, δεν θέλετε να αναφερθείτε στο ποσό, ήταν μεγάλο όμως, κύριε Ανδρέου? Ήταν ένα σεβαστό ποσό, δεν ήταν αρκετά μεγάλο ποσό, αλλά η πολιτική μας είναι ότι δεν αναφερόμαστε στα ποσά τα οποία γίνονται εκλοπές για ευνόητους λόγους. Ναι. Όμως η σημασία είναι ότι ο τρόπος που έχει διαπραχθεί το συγκεκριμένο αδίκημα είναι πολύ σοβαρό υπό την απειλή επιθετικών οργάνων να εξασφαλίζουν χρηματικά ποσά από οποιοδήποτε πρόσωπο. Μάλιστα. Και κλείνοντας, να πούμε πως την ίδια στιγμή οι έλεγχοι συνεχίζονται για την τήρηση των μέτρων. Είχαμε και καμπάνες χιλιάδων ευρώ σε κουρίο, μίνι μάρκετ και πλυντήριο αυτοκινήτων για τα Safe Pass. Ναι, είχαμε 7 καταγγελίες όσον αφορά τα υποστατικά κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Το ανησυχητικό και αυτό που εντοπίζουμε, κυρία Φλωρίδου, είναι ότι δυστυχώς από τις 7 καταγγελίες οι 5 αφορούν, είχαν εντοπίσει είτε υπάλληλους είτε υπευθύνους διάφορων υποστατικών να εργάζονται χωρίς να είναι η κατοχή πιστοποιητικών Safe Pass. Σε μία άλλη περίπτωση είχαμε εντοπίσει πελάτες να χορεύουν, ενώ σε δύο περιπτώσεις, ειδικά στην περιοχή της Λεμεσού, εντοπίσαμε δύο υποστατικά όπου για δεύτερη φορά παραβίαζαν τα σχετικά διατάγματα. Πρόκειται για ένα μίνι μάρκετ το οποίο καταγγέλθηκε για το ποσό των 1.000 ευρώ, αφού ήταν η δεύτερη φορά.
και ένα αρκουρείο το οποίο επισκαλύφθηκε με εξώδικη καταγγελία ύψους 2.000 ευρώ. Ναι. Για δεύτερη φορά μας λέτε οι δύο αυτές περιπτώσεις. Τι γίνεται αν συνεχίζουν να παραβιάζουν τα μέτρα, κύριε Ανδρέου, και θα ήθελα να μας πείτε και αν τα πρόστιμα αυτά καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις. Ναι, υπάρχουν κάποιες φορές όπου καταβάλλονται τα ποσά, όμως οι εξώδικες καταγγελίες, κύριε Αφροδίδου, δίνεται η ευκαιρία στον καταγγέλλοντα να ρυθμίσει εξωδίκως την καταγγελία του. Έχει και την ευκαιρία όμως, αν επιθυμεί, να μην πληρώσει την εξώδικο το πρόστιμο αυτό και να σχηματιστεί εναντίον του ποινική υπόθεση, ποινικός φάκελος, όπου εκεί θα διηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου και εκεί μπορεί να καταθέσει οποιαδήποτε ελαφρυντικά στοιχεία που υπάρχουν εναντίον του. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τις υποθέσεις που εντοπίζονται περισσότερες από μια φορά, τα σχετικά διατάγματα είναι ξεκάθαρα. Οποιοςδήποτε παραβιάζει τα διατάγματα όσον αφορά υποστατικά, οι καταγγελίες και το ύψος του προστίμου αφορά ανάλογα με τετραγωνικά μέτρα των υποστατικών αυτών. Και σε περίπτωση που εντοπίζονται δύο ή περισσότερες φορές, η εξώδικη καταγγελία διπλασιάζεται. Τώρα, υπάρχει η δυνατότητα όπου υπάρχουν σοβαρές και κατ' επανάληψη παραβιάσεις να σχηματίζεται ποινικό φάκελο και να οδηγούνται οι ιδιοκτήτες αυτών των υποστατικών ενώπιον δικαστηρίου. Επίσης, υπάρχει και ευκαιρία από τον αρχηγό αστυνομίας όταν υπάρχει τέτοια παραβίαση να αναστέλει τη λειτουργία των υποστατικών στη βάση του σχετικού διατάγματος μέχρι και 5 μέρες ώσπου να καταχωρηθεί μονομερή αίτηση του δικαστηρίου, όπου το δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κατά πόσο θα συνεχιστεί η λειτουργία του υποστατικού μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Άρα είναι είτε το δικαστήριο που αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης του υποστατικού ή ο αρχηγός, ο ίδιος αρχηγός της αστυνομίας για 5 μέρες. Ναι, το μέγιστο είναι μέχρι 5 μέρες, αλλά αυτό που γίνεται συνήθως είναι την επόμενη, αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, γίνεται μονομερή αίτηση ενώπιον δικαστηρίου, όπου καταχωρείται η υπόθεση. Μάλιστα. Τώρα πείτε μας και πόσα μέλη της αστυνομίας απουσιάζουν από το καθήκον λόγω της COVID. Δυστυχώς, καθημερινά παρατηρείται μια αυξητική τάση όσον αφορά τα κρούσματα, όπως και η υπόλοιπη κοινωνία, έτσι και η αστυνομία ως μικροκοινωνία, που υπάρχει ένα μικρό κόσμο αναφορικά με το. Με την υπόλοιπη κοινωνία, τα κρούσματα μας έχουν αυξηθεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε 297 κρούσματα, συγγνώμη, 297 πρόσωπα τα οποία είναι απενεργοποιημένα. Αυτά αφορούν είτε επαφές είτε κρούσματα. Στη βάση αυτών των δεδομένων, η αστυνομία να προσαρμόζει τα καθήκοντα των μελών μας, ώστε να μην υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα και να υπάρχει μια ευρύθμη λειτουργία τόσο σε αστυνομικούς σταθμούς αλλά και σε άλλες υπηρεσίες. Έχει γίνει μια αναπροσαρμογή όσον αφορά τα πρόσωπα, τα μέλη μας τα οποία εργάζονται ως γραφείου, ώστε να εργάζονται μέρα παραμέρα. Δηλαδή τα μισά μέλη εργάζονται τη μια μέρα και τα άλλα μισά την άλλη, ώστε να μην υπάρχει αυτός ο αυξημένος κίνδυνος επιμόλυνσης μεταξύ των μελών μας. Είναι μεγάλος πάντως ο αριθμός, σχεδόν 300 μέλη. Είναι μεγάλος αριθμός, είναι γύρω στα 3,5% των μελών μας, τα οποία είναι απενεργοποιημένα αυτή τη στιγμή. Έχουν ανασταλεί και άδειες, κύριε Ανδρέου, του προσωπικού, λόγω αυτής της καταστάσης? Αυτή τη στιγμή δεν έχει χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο, όμως αν χρειαστεί σίγουρα θα πράξουμε αναλόγως στη βάση των δεδομένων που θα υπάρχουν μπροστά μας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρέου. Καλό υπόλοιπο. Καλά, πάνω από 28.000 κρούσματα καταγράφηκαν στην Κύπρο τις τελευταίες 14 μέρες. Πάμε να δούμε τα στοιχεία που προκύπτουν από την Εθνική Αναφορά. Μας ενημερώνει η Ειρήνη Κυριάκου. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Την αυξητική λοιπόν πόρια των κρούσματων του κορονοϊού στη χώρα μας καταγράφει η Εθνική Αναφορά, που δόθηκε στη δημοσιότητα και αφορά τα δεδομένα μέχρι και τις 4 Ιανουαρίου. Σε αυτά να σημειώσουμε πως συμπεριλαμβάνεται και ο μεγάλος αριθμός τεστ που διενεργούνται και έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο τις τελευταίες 2 εβδομάδες, όπως επίσης και το ιστορικό εμβολιασμού των ασθενών που έχουν καταλήξει. Πιο συγκεκριμένα τις τελευταίες 14 ημέρες, δηλαδή από 21 Δεκεμβρίου μέχρι 3 Ιανουαρίου, καταγράφηκαν 28.414 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19. Η διαμέση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 ήταν τα 28 έτη. Από αυτά το 96,4% ήταν περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης, ενώ μόλις το 3,6% ήταν περιπτώσεις με πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού. 396 από τα 518 άτομα με κορονοϊό
κορονοϊό που έφυγαν τον τελευταίο χρόνο στην χώρα μας δεν είχαν ιστορικό εμβολιασμό. Πιο αναλυτικά, να δώσουμε τα στοιχεία. Απεβίωσαν συνολικά 396 ασθενείς οι οποίοι δεν έλαβαν καμία δόση του εμβολίου από τους 518. Απεβίωσαν 48 πλήρως εμβολιασμένοι, αλλά δεν είχαν παρέλθει 5,5 μήνες από τη δεύτερη δόση ή την πρώτη δόση για τον Johnson & Johnson. Απεβίωσαν 33 πλήρως εμβολιασμένοι που είχαν παρέλθει ή 5,5 μήνες από την δεύτερη δόση και οι μερικώς εμβολιασμένοι που απεβίωσαν ανέρχονται στους 41. Τέλος, να αναφέρουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων ατόμων θετικών με την νόσο COVID-19 με υποκείμενη αιτία θανάτου την COVID αφορά άτομα με μόνιμη διαμονή την επαρχία Λεμεσού. Στέφανη. Μάλιστα. Ειρήνη Κυριάκου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα τηλεφωνικό στο δόκτωρα Μιχάλη Βωνιάτη για την επιδημιολογική εικόνα, τα νέα μέτρα και τις μεταλλάξεις. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Βωνιάτη. Καλό μεσημέρι, κυρία Φλωρίδου, και χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, με υγεία. Χρόνια πολλά, κύριε Βωνιάτη. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν προχθές και τέθηκαν σε ίσχυ από χθες. Είναι ικανά να αναχαιτήσουν την διασπορά της Ομικρόν? Κοιτάξτε, ουσιαστικά δεν πιστεύω ότι θα αναχαιτήσουν πλήρως την διασπορά, αν και αυτό δεν είναι το ζητούμενο, γιατί αυτή τη στιγμή θέλουμε να δημιουργήσουμε μια διαχειρίσιμη κατάσταση, δηλαδή να περιορίσουμε την ταχύτατη εξάπλωση της Ωμικρόν, τη μετάλλαξη της Ωμικρόν, ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση τόσο από την άποψη των κρατικών νοσηλευτηρίων, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες, και όσο και από την άποψη της λειτουργίας της κοινωνίας και της οικονομίας. Εάν βάζαμε πιο αυστηρά μέτρα, θα είχαμε αντίκτυπο και στην οικονομία. Από την άλλη, βέβαια, εάν δεν βάζαμε καθόλου μέτρα, τότε θα έκλειε από μόνη της η οικονομία από την απουσία πολλών ατόμων που εργάζονται και παράγουν. Τώρα, κύριε Βωνιάτη, θα ήθελα να μου πείτε πώς κρίνετε την απόφαση για την επαναλειτουργία, το άνοιγμα των σχολείων στις 10 του μήνα, την ερχόμενη Δευτέρα. Ήμουν από τα άτομα μέσα στην Επιστημονική Επιτροπή, την Συμβουλευτική, που ουσιαστικά πρότεινε αυτή το άνοιγμα των σχολείων, και ο λόγος που καταλήξαμε αυτό το συμπέρασμα δεν είναι ένας λόγος, είναι πάρα πολύ. Αλλά ο βασικός λόγος είναι ότι για τα παιδιά, αν μείνουν στο σπίτι, δεν σημαίνει ότι δεν θα μολυθούν, και ειδικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι έφηβοι θα βγαίνουν έξω και θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες για να μολυθούν παρά μέσα σε μια ελεγχόμενη κατάσταση όπως είναι τα σχολεία. Ναι. Τώρα, ταυτόχρονα, να συμπληρώσω κάτι, με το να ζητούμε να γίνονται δύο τεστ rapid test και στα παιδιά του Δημοτικού, αυτό διασφαλίζει σε ένα μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα, την μη εξάπλωση μέσα στα σχολεία. Αν έχουμε οποιαδήποτε έξαρση των κρουσμάτων στον παιδικό πληθυσμό, αυτό θα φανεί πότε, μια εβδομάδα μετά το άνοιγμα των σχολείων, 10 μέρες, κύριε Βωνιάτη? Μια εβδομάδα, γιατί η Ομικρόν δεν χρειάζεται περισσότερο. Ως το τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχουμε πλήρη εικόνα. Θα έχουμε, γιατί ξέρετε, επίσης στηρίχτηκα και πάει στο γεγονός ότι τα δεδομένα που είχαμε μπροστά μας ως Συμβουλευτική Επιτροπή τη συγκεκριμένη στιγμή έδειξαν ότι υπήρχε μεν διπλασιασμός κρουσμάτων σε όλες τις ηλικίες σχεδόν, αλλά ουσιαστικά εξαπλασιασμός κρουσμάτων υπήρχε στις ηλικίες 18 με 25, δηλαδή άτομα που δεν ανήκουν στις κατηγορίες των μαθητών, αλλά των σπουδαστών και άτομα που εργάζονται. Και επομένως είναι φανερό ότι η μετάδοση του ιού δεν εξαρτώταν από τους μαθητές σε αυτό το στάδιο, βέβαια. Ναι. Αλλά από τα άτομα που κυκλοφορούσαν περισσότερα, που είναι η νεολαία μας. Ενώ την ίδια ώρα βλέπουμε ότι μολύνονται αρκετοί εμβολιασμένοι και με την τρίτη δόση, μάλιστα, με την Ομικρόν. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Βωνιάτη? Δεν είναι αποτελεσματικά τα εμβόλια σε αυτή τη μετάλλαξη? Τα εμβόλια για τη μετάλλαξη Ομικρόν
δεν είναι απόλυτα αποτελεσματικά και δίνουν ένα δίχτυ προστασίας κάτω του 70%. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αρκετοί θα μολυθούν, όμως η νόσηση αυτών των ατόμων είναι κατά κανόνα ήπια. Επομένως δεν μας απασχολεί τόσο και από την άλλη αν δεν είχαμε τους εμβολιασμούς δεν θα είχαμε και αυτή την εικόνα της μετάλλαξης στο μικρό αυτή τη στιγμή που παρόλες τις χιλιάδες κρουσμάτων που εδώ στην Κύπρο είναι χιλιάδες, αλλού είναι εκατοντάδες χιλιάδες, το ίδιο στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε το 1 εκατομμύριο ημερησίως, θα είχαμε πολύ περισσότερα κρούσματα που είτε θα νοσούσαν βαριά είτε θα πέθαιναν. Άρα οι εμβολιασμοί μας έχουν φέρει σε αυτό το επίπεδο. Δυστυχώς τα εμβόλια που έχουμε δεν είναι τα καλύτερα, δεν είναι τα εμβόλια που θα θέλαμε, όμως μας έχουν βοηθήσει σε τεράστιο βαθμό. Ναι. Πόσο χρονικό διάστημα, κύριε Βονιάτη, μετά την τρίτη δόση θεωρείτε κάποιος πιο θωρακισμένος απέναντι στην όμικρο? Πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες. Αλλά έχει άτομα που παράγουν αντισώματα και μετά 1 εβδομάδα. Όμως τουλάχιστον 2 εβδομάδες εκ του ασφαλούς. Η κορύφωση της μετάλλαξης όμικρον, πότε εκτιμάτε εσείς ότι θα είναι στη χώρα μας? Αν και χθες ανακοινώθηκε μειωμένος αριθμός νέων λοιμόξεων, ήταν και πιο λίγα βέβαια τα διαγνωστικά τεστ, το ποσοστό θετικότητας εξακολουθεί να είναι στα ύψη σχεδόν στο 5%. Ναι. Ουσιαστικά ίσως να είμαστε στην κορύφωση. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες και κατακρίβεια την ολόκληρη την επόμενη εβδομάδα. Αν αυτοί οι αριθμοί δεν μεταβληθούν σημαντικά, δηλαδή είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, τότε είμαστε στην κορύφωση με αυτά τα δεδομένα, γύρω στις 5.000 κρούσματα και ελπίζουμε ότι από το τέλος της άλλης εβδομάδας θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια μείωση των κρουσμάτων. Αυτό βέβαια πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς εξελίσσεται η πανδημία και τα σημερινά δεδομένα ίσως θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα να μας πούνε αν θα έχουμε 4 με 5.000 ή θα έχουμε 6 με 7. Αυτό θα είναι ενδεικτικό το που πάει η κορύφωση της πανδημίας. Δεν έχουμε περάσει ακόμα την κορύφαση. Αλλά ελπίζουμε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά. Η μείωση θα είναι το ίδιο θεαματική όπως ήταν και η αύξηση των κρουσμάτων, κύριε Βονιάτη? Δεν πιστεύω ότι θα είναι τόσο θεαματική, γιατί θα υπάρχουν άτομα ακόμα που δεν θα έχουν ανοσία, άρα θα προσβάλλονται και όχι μόνο αυτό, επειδή προσβάλλονται και άτομα που είναι εμβολιασμένα. Άρα δεν θα είναι τόσο απότομη η πτώση. Η επέλαση της πανδημίας ήταν απότομη γιατί βρήκε πρόσφορο έδαφος κυρίως ανάμεσα στους ανεμβολίαστους αρχικά και μετά έπιασε και εμβολιασμένο. Ναι. Και κάτι τελευταίο. Φέτος έχουμε γρήπη α στον πληθυσμό της Κύπρου ή ακόμη δεν έχει κάνει την εμφάνισή της, κ. Βονιάτη? Έχουμε μερικά μεμονωμένα κρούσματα, δεν έχουμε αξιόλογο αριθμό, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε, έχει αρχίσει η έξαρση της γρήπης, παρόλο που είναι οι μέρες αυτές που συνήθως αρχίζει η έξαρση της γρήπης στην Κύπρο. Μάλιστα. Κύριε Βονιάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο. Καλό υπόλοιπο. Πάμε τώρα στο Γενικό Γραμματέα της ΠΟΕΔ, Χάρη Χαραλάμπους, για το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων στις 10 Ιανουαρίου. Κύριε Χαραλάμπους, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι, αγαπητή Στεφάνη. Καλή χρονιά. Άνοιξα σήμερα νηπιαγωγεία και προδημοτική. Ποια είναι η εικόνα που έχετε, κύριε Χαραλάμπους? Η εικόνα που έχουμε είναι ότι δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε ότι τα σχολεία σήμερα δεν θα έπρεπε να είχαν ανοίξει για την προδημοτική και την εκπαίδευση. Για λόγους ασφάλειας και υγείας, όχι για τίποτε άλλο. Και ακριβώς δεν μπορέσαμε να κατανοήσουμε ακόμα για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η διαφοροποίηση με τα υπόλοιπα παιδιά για μια μέρα. Ναι. Υπήρξε ένα 70% όντως, κύριε Χαραλάμπους, που δεν προσήλθε. Ακριβώς, τα στοιχεία που έχουμε εμείς είναι ότι περίπου το 70% των μαθητών δεν προσήλθε. Άρα αντιλαμβάνεστε γιατί
τι σχολείο μιλούμε σήμερα. Ναι, επίσης απουσίαζαν περίπου 20% των εκπαιδευτικών ναι. από τα στοιχεία που έχουμε και ότι περίπου ένα 60% από αυτούς δεν έχει αντικαταστάσει, δεν στα λίγα αντικαταστάτες. Το 20% των εκπαιδευτικών ναι. που απουσιάζουν είναι γιατί νοσούν ή είναι επαφές. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί λόγοι, είτε νοσούν είτε είναι στενές επαφές, είτε έχουν ναι. παιδιά που είναι στενές επαφές, υπάρχουν αυτοί οι τρεις κυρίως λόγοι. Ναι. Και το 60%... Στα παιδιά μπορούμε να πούμε ναι. ότι ίσως να υπάρχει και το στοιχείο του ότι κάποιοι γονείς επέλεξαν να μην πάρουν τα παιδιά τους σήμερα στο σχολείο για μια μέρα μέχρι να δουν και την κατάσταση πώς αλλάζει τις επόμενες μέρες. Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό, αλλά σίγουρα επηρεάζει και αυτό. Ναι. Αλλά εάν έχουμε τέτοια εικόνα και από εβδομάδα στη Δευτέρα, πραγματικά είναι να διαβεβαιώνεται κανείς πώς θα λειτουργήσουν σχολεία σε τέτοιες συνθήκες. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας, κύριε Χαραλάμπους? Έχετε κάποιες ενδείξεις για το τι θα γίνει τη Δευτέρα? Γιατί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχατε δηλώσει πως αυτό θα ήταν καταστροφικό. Ναι, κοιτάξτε, έχουν συλλεχθεί στοιχεία από το Υπουργείο μέχρι την περασμένη Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, για τις απουσίες. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι. Σίγουρα από την ημέρα εκείνη μέχρι τη Δευτέρα θα αυξηθούν κατά πολύ, αφού τα κρούσματα και οι επαφές είναι περίπου 20.000 τη μέρα. Οι στενές επαφές μαζί με τα κρούσματα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα διάστημα 5 ημερών θα μιλούμε για περίπου 100.000 νέα κρούσματα και επαφές, οι οποίες δεν μπορούν να πάνε στην εργασία τους. Άρα ανάμεσα σε αυτούς, αναμφίβολα θα υπάρχουν και αρκετοί. Επιπρόσθετη εκπαιδευτική, αλλά και αρκετές χιλιάδες ναι. παιδιά, ίσως. Ναι. Με το πρόβλημα των αντικαταστάσεων, τι θα γίνει? 60% μας είπατε προηγουμένως. Δεν γνωρίζω τι θα πράξει το Υπουργείο. Έχει πει αρκετά. Πάση περιπτώσει, εκείνο που λέγαμε εμείς τις προηγούμενες μέρες είναι ότι ίσως θα έπρεπε να εξεταστεί πιο προσεκτικά το άνοιγμα των σχολείων στην κορύφωση της πανδημίας ή κοντά στην κορύφωσή της. Αυτά τα έλεγαν και επιδημιολόγοι και λοιμοξιολόγοι και δημόσια, δεν τα λέμε εμείς. Ναι. Ότι εσείς στην ανώτητα θα μπορούσε να καθυστερήσουν έστω για μια εβδομάδα την έναρξη των σχολείων για να νιώσουμε όλοι σε ποια κατάσταση είναι η πανδημία και αν μπορούν να προσέλθουν μετά τα παιδιά με περισσότερη ασφάλεια. Και αντί αυτού έγινε το άνοιγμα και μάλιστα στην προδημοτική εκπαίδευση άνοιγμα σχολείων χωρίς κανένα απολύτως μέτρο. Ναι. Τώρα θα υποβάλλονται σε τεστ τα παιδιά δύο φορές την εβδομάδα, δεν είναι έτσι? Εντάξει, τα παιδιά του Δημοτικού ήδη υποβάλλονταν μία φορά, τώρα το αυξάνουν κατά μία. Είναι το μόνο μέτρο στην ουσία που έχουν λάβει ως επιπρόσθετο μέτρο. Αλλά στην προδημοτική εκπαίδευση ούτε και αυτά τα μέτρα υπάρχουν. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τα παιδιά πάνε εντελώς απροστάτευτα. Χρειάζεται αναθεώρηση των πρωτοκόλων, θεωρείτε, κύριε Χαραλάμπους? Δεν μπορώ να παρασκήσω τον ειδικό. Αλλά σίγουρα αντιλαμβάνεστε ότι όταν κάποιος αγνοεί τα γεγονότα, δηλαδή όταν στέλνει τα παιδιά στο σχολείο χωρίς καμία προστασία, με 5.000 κρούσματα τη μέρα, με τόσες χιλιάδες επαφές, με τόση μανία του ιού, πώς είναι δυνατόν? Είναι με μαθηματική ακρίβεια, θα κολλήσουν και πολλά άλλα. Να. Πάντως, περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα γίνει την Δευτέρα και τις επόμενες βεβαίως μέρες της άλλης εβδομάδας και θα τα ξαναπούμε, κύριε Χαραλάμπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και εσείς επίσης. Μένουμε στο θέμα. Πάμε τώρα στον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Χατζησάβα. Καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και επίσης καλή χρονιά, πάνω απ' όλα με υγεία. Με υγεία, ευχαριστούμε πολύ. Έτσι. Το πολυτιμότερο ίσως αγαθό, έτσι, το επανεκτιμήσαμε νομίζω αυτά τα τελευταία δύο χρόνια. Τώρα, πείτε μας ποια είναι η θέση της ΟΕΛΜΕΚ για το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα. Θα φέρει προβλήματα η απόφαση? Είχατε εκφράσει την ανησυχία σας δεδομένης της επιδημιολογικής εικόνας? Βεβαίως την είχαμε εκφράσει και σήμερα με 4-5 σημεία που ακριβώς εκφράζει και την ανησυχία μας και την αγωνία μας για το τι ακριβώς θα αντιμετωπίσουμε την ερχόμενη Δευτέρα, όπου θα προσέλθουν δεκάδες χιλιάδες μαθητές, μαθήτριες, εκπαιδευτικοί αλλά και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων. Ποια είναι αυτά τα σημεία που σας ανησυχούν, κύριε Χατζησάβα? Εκείνο το οποίο θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι υπεράνω οποιασδήποτε απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την επαναλειτουργία των σχολείων, για μας είναι η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών και οποιοδήποτε εργάζεται εντός των σχολικών μονάδων. Σίγουρα πρέπει να πω ότι όλοι επιθυμούμε τη φυσική παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών εντός των σχολείων για να γίνεται με τον που είναι μάλλον ο πιο αξιόπιστος τρόπος διδασκαλίας και μάθησης των παιδιών. Σίγουρα πρέπει να πω ότι και η εξαποστάσεως στη διδασκαλία είναι ένας τρόπος, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πραγματική διδασκαλία μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Όμως, θα ληφθεί μια απόφαση
από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τις εισηγήσεις των επιδημιολόγων. Εμείς εκφράζουμε συνεχώς και την αγωνία μας και την ανησυχία μας για το τι θα έχουμε ενώπιον μας την ερχόμενη Δευτέρα. Εκείνο το οποίο ζητούμε είναι εάν πραγματικά και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας θέλει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια ή αυτή την απόφαση, θα πρέπει να δείξει και έμπρακτα τη στήριξή του προς τις διευθύνσεις των σχολείων και προς τον εκπαιδευτικό κόσμο. Σε αντίθετη περίπτωση, ναι, τότε κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει προς τα πού θα οδηγηθούν τα πράγματα. Και όταν λέμε έμπρακτη στήριξη, πραγματικά. Ναι, τι ακριβώς εννοείται, ναι, θέλουμε να μας πείτε. Εννοούμε τουλάχιστον το ελάχιστο που θα πρέπει να κάνει το Υπουργείο Παιδείας. Και εννοούμε ότι θα αρχίσουν κανονικά στις 10 την ερχόμενη Δευτέρα τα σχολεία, είναι τουλάχιστον για όσους εκπαιδευτικούς απουσιάζουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να σταλούν από την ερχόμενη Δευτέρα αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί και αυτοί μάλιστα να διοριστούν με πλήρες διδακτικό ωράριο. Δηλαδή για 24 διδακτικές ώρες και όχι μόνο για 18 ή 15 ή 20 και ούτω καθεξής. Διότι πέραν των διδακτικών καθηγόντων μας ή υπάρχουν και αυτά τα εξοδιδακτικά αυξημένα καθήκοντα που απαιτεί το Υπουργείο Παιδείας, συγγνώμη, το Υπουργείο Υγείας και έχουν σχέση με το υγειονομικό πρωτόκολλο. Ναι. Πρέπει να πούμε από την πρώτη διδακτική περίοδο μέχρι και την τελευταία, αλλά και απογεύματα και τις αργίες, οι εκπαιδευτικοί είναι επιποδός, έτσι ώστε να εφαρμόσουν ακριβώς αυτούς τους κανόνες υγιεινής και τα πρωτόκολλα. Επίσης. Κύριε Χρυσάβα, έχετε πληροφόρηση για το ποσοστό των εκπαιδευτικών που θα απουσιάζουν τη Δευτέρα από τα σχολεία? Σας πω, την περασμένη Τρίτη ζητήσαμε, επικοινωνήσαμε με την Υπουργείο Παιδείας και ζητήσαμε να ενημερωθούν από τις διευθύνσεις των σχολείων των αριθμών των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ενδεχομένως τη Δευτέρα να μην μπορέσουν να παρευρεθούν στις σχολικές μονάδες, επειδή είτε ήδη κρούσματα, είτε στενές επαφές, ή έχουν την ευθύνη της φύλαξης των παιδιών τους, τα οποία ενδεχομένως να είναι στενές επαφές. Ναι, με βάση την ενημέρωση που έχουμε από την Υπουργείο Παιδείας, την περασμένη Τρίτη πάλι αργά το απόγευμα, είναι ότι πιθανόν να απουσιάζουν γύρω στο 2,43%. Όμως το πραγματικό ποσοστό θα φανεί μετά από τον έλεγχο που θα γίνει το Σάββατο, αύριο δηλαδή, και μεθαύριο την Κυριακή, όπου εκεί θα προσέλθουν υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι μαθητές. Και σε αυτή την περίπτωση, εμείς ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμο σε συνεννόηση με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόλις μάθουν ακριβώς το ποσοστό και ποιοι ακριβώς συνάδελφοι θα απουσιάζουν, θα πρέπει τη Δευτέρα να στείλουν εισάριθμων αριθμών αντικαταστατών. Να γίνουν άμεσα οι αντικαταστάσεις. Αυτό ζητάτε. Και επίσης, ακόμα ένα ζήτημα το οποίο ζητήσαμε από το Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο Παιδείας, είναι ότι για αυτούς τους συνάδελφους οι οποίοι έχουν αυξημένα καθήκοντα σε σχέση με το υγειονομικό πρωτόκολλο, ειδικά τη διαδικασία ανιχνηλάτησης, όπου έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν όλες τις στενές επαφές σε περίπτωση που εμφανιστεί ένα κρούσμα, να κάνουν διερεύνηση με ποιους μαθητές συναναστράφηκε το κρούσμα, ο μαθητής κρούσμα, να ενημερώσουν το Υπουργείο Παιδείας άμεσα, να επικοινωνήσουν και να αρχίσουν τη διερεύνηση αμέσως αυτοί οι συνάδελφοι, θα πρέπει και αυτοί οι συνάδελφοι να έχουν κάποιες ελαφρύσεις. Και για να μπορούν πραγματικά να ασκούν αυτό το έργο με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός από τη μια και να διδάσκει και να ασκεί και τα διοικητικά του καθήκοντα και των παιδαγωγικών του ρόλων, αλλά και να έχει και τόσα πολλά καθήκοντα και να τα φέρνει σε πέρας. Γι' αυτό ελπίζουμε το Υπουργείο Παιδείας και ο ίδιος ο κύριος Υπουργός Παιδείας να στηρίξει εμπράκτος τις διευθύνσεις και το εκπαιδευτικό προσωπικό, να μην παραμένουν μόνο σε μια λεκτική στήριξη, διότι και εμείς ως οργάνωση θα παρακολουθούμε πολύ στενά τα πράγματα. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα πάμε από το πρωί σε κάποιες σχολικές μονάδες και αν πραγματικά δούμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, τότε ναι, δεν θα διστάσουμε σε καμία περίπτωση να πάρουμε και εμείς οι ίδιες αποφάσεις μας. Ναι. Τα παιδιά που θα είναι διότι, απλά να προσθέσω, αγαπητοί Στέφανοι, πάνω απ' όλα για μας, εκείνο που προέχει είναι η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και όσων βρίσκονται εντός. Ναι, και κατ' επέκταση είναι η δημόσια υγεία όλων μας. Και βεβαίως εννοείται γενικά, ειδικά η ατομική και γενικότερα η δημόσια υγεία. Ναι. Αυτά είναι η έννοια όλων μας. Τα παιδιά που θα είναι στο σπίτι λόγω του ότι νοσούν ή είναι επαφές θα παρακολουθούν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης. Κύριε Χαρισάβα, τι ενημέρωση έχετε? Αυτό το οποίο θα γίνεται ουσιαστικά θα εφαρμόζονται αυτές οι πρακτικές τις οποίες εφαρμόζαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είτε θα εφαρμόζεται για σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία για συγκεκριμένα μαθήματα, είτε για κάποια άλλα παιδιά θα, σε περίπτωση που αποουσιάσει ολόκληρο το τμήμα, θα εφαρμόζουμε τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Άρα
θα εφαρμόζονται, λέω ξανά, ό,τι εφαρμόζονταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αναμένουμε επίσης, και αυτό θέλω να το τονίσω και να το προγραμμίσω, συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας. Έχουμε στείλει μια επιστολή για αυτά ακριβώς τα σοβαρά ζητήματα που έχουν σχέση και με την πανδημία, η οποία δυστυχώς έχει μεγαλώσει, όπως βλέπουμε όλοι μας, πραγματικά τα κρούσματα, αλλά και το θέμα των εξετάσεων των τεταμείων. Ναι, σε αυτό θα ερχόμουν τώρα. Ναι, υπάρχει κάποια ενημέρωση, έχετε λάβει ενημέρωση για το πώς θα γίνει. Αναμένουμε από τον Υπουργό Παιδείας. Ελπίζω την ερχόμενη εβδομάδα, όσο πιο σύντομα, να συναντηθούμε, διότι έχουμε και εμείς αρκετές πραγματικά απορίες. Αρχίζουν, ως γνωστόν, αρχίζουν την ερχόμενη Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου, ολοκληρώνονται 28 Ιανουαρίου, αλλά υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα πρέπει ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας να μας ενημερώσει και να δούμε ποιος προγραμματισμός ουσιαστικά θα γίνει για αυτό το σύστημα. Ναι. Ζητήσατε τη συνάντηση αυτή και αναμένετε να οριστεί? Βεβαίως, έχουμε ζητήσει συνάντηση από τις 27 Δεκεμβρίου και αναμένουμε. Και διερωτούμαστε για ποιο λόγο ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας δεν καλεί τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για να συζητήσουμε ακριβώς αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε απαντήσεις από τον Υπουργό. Ναι. Τέτοια σοβαρά ζητήματα, αγαπητή Στέφανη, πρέπει να πω ότι λύνονται μέσα από τον διάλογο και όχι απλά να λαμβάνει ο καθένας μόνος του. Από εκεί και πέρα, εάν συμβεί οτιδήποτε, τότε η ευθύνη αποκλειστεί των Υπουργείων Παιδείας. Μάλιστα. Κύριε Χατζησάβα, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε όταν έχουμε εξελίξεις. Θα παραμείνουμε στο θέμα. Θα πάμε στους οργανωμένους γονείς. Κύριε Διονυσίου, καλό μεσημέρι και σε εσάς και καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι, χρονιά πολλά, καλή χρονιά, αγαπητή Στέφανη. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε κι εσείς πώς σχολιάζετε την απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων την Δευτέρα. Έχω την εντύπωση ότι διχάζονται οι γονείς. Υπάρχουν γονείς που λένε ότι έπρεπε να δοθεί μια παράταση. Κάποιοι λένε όχι, να ανοίξουν. Πείτε μας επίσημα την θέση σας. Εμείς, αγαπητή Στέφανη, για ακριβώς αυτόν τον λόγο. Όχι γιατί ήταν διχασμένοι οι γονείς, απλά επειδή δεν έχουμε την επιστημονική κατάσταση, κατάσταση να πάρουμε τη σωστή απόφαση και να πάρουμε στο λαιμό μας χιλιάδες μαθητές αλλά και τις οικογένειές τους. Συνεχίζουμε και έχουμε εμπιστοσύνη στην επιδημιολογική ομάδα, όπου αποφάσισε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν την προσεχή Δευτέρα 10 του μήνα. Όμως από εκεί και πέρα, από την απόφαση που έχει πάρει το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από τις εισηγήσεις των ειδικών, γεννιόνται πάρα πολλά ερωτήματα όσον αφορά την λειτουργία των σχολικών μονάδων. Εξού και η ανακοίνωση που είχαμε εκδοθεί. Είναι 8 σημεία, σωστά, κύριε Διονυσίου? Είναι 8 σημεία. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε απαντήσεις από τον ίδιο τον Υπουργό. Υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με την Παγκύπρια Συνομοσπονδία την Τρίτη, 11 του μήνα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε απαντήσεις και να απαντούμε με τη σειρά μας στους γονείς που καθημερινά αγωνιούν για τα διάφορα ζητήματα. Μάλιστα. Συνεπώς έχει κλείσει η συνάντηση η δική σας με τον Υπουργό της Παιδείας την Τρίτη. Τι ώρα, κύριε Διονυσίου? Γύρω στις 1.30 το μεσημέρι. Γύρω στις 1.30 το μεσημέρι. Μάλιστα. Όμως, θα ήθελα να πω ότι επειδή άκουσα και τον πρόεδρο της ΟΕΜΕΚ προηγουμένως, εμείς διαφωνούμε ότι πρέπει τα σχολεία να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους και να συνεχίσουν την τηλεκπαίδευση, την εξαποστάσεως εκπαίδευση από εκεί που μείναμε, γιατί δυστυχώς η εξαποστάσεως εκπαίδευση πριν το κλείσιμο των σχολείων είχε παρεξηγηθεί. Δεν γίνεται να έχουμε τελειόφοιτους μαθητές του Λυκείου ή της Τεχνικής Σχολής να είναι σπίτι ως θετικοί ή ως επαφές και να λαμβάνουν μήνυμα από τον εκπαιδευτικό τους να πάνε οι γονείς στο σχολείο να πάρουν φυλάδιο για την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις του τετραμήνου. Γιατί δεν επιβάλλεται η υβριδική εκπαίδευση που εδώ και αρκετών καιρών έπρεπε ήδη να γίνεται στα σχολεία για να μην προκαλείται ανισότητα? Αυτά πρέπει να συζητήσουμε με τον Υπουργό. Επίσης, θέλουμε χρονοδιαγράμματα για τα παιδιά που θα χάσουν τις εξετάσεις στις 14 του μήνα. Γιατί το 1 τρίτο των μαθητών σήμερα που μιλούμε, αγαπητή Στέφανη, να πούμε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία σίγουρα δεν θα πάσει σχολείο τη Δευτέρα, αλλά θα χάσουν και τα πρώτα δύο μαθήματα από τις εξετάσεις, όπως είναι το πρόγραμμα, γιατί είναι είτε επαφές είτε θετικά κρούσματα. Άρα αυτά τα παιδιά πότε θα έχουν την ευκαιρία να παρακαθίσουν στις εξετάσεις, και αυτά τα παιδιά που θα είναι στο σπίτι και θα λαμβάνουν ασύγχρονη εκπαίδευση και θα πρέπει να προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του τετραμήνου, πότε θα κάνουν? Πώς θα ξεκινήσουν τη διδακτική ανήλη του δεύτερου τετραμήνου σε σχέση με τους υπόλοιπους συμμαθητές? Ή αυτά τα παιδιά θα διοικηθούν δεύτερη φορά και θα κάνουν ταυτόχρονα εξεταστή ανήλη του δεύτερου τετραμήνου και ταυτόχρονα εξετάσεις του πρώτου τετραμήνου?
Μάλιστα. Άρα, δύο είναι οι βασικοί πυλώνες που θέλετε να συζητήσετε στην ουσία, κύριε Διονυσίου, με τον Υπουργό της Παιδείας. Αφορά στα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού στα σχολεία, αλλά και το θέμα των εξετάσεων των τετραμήνων. Βέβαια, όπως το έχεις πει, αγαπητή Στέφανη, είναι δύο οι πυλώνες. Το ένα είναι η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών, αλλά και η ποιότητα της εκπαίδευσης. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα από το πρωί έχουμε επικοινωνήσει με αρκετές σχολικές εφορίες Παγκύπρια. Ναι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πρόβλημα που θα συναντήσουμε τη Δευτέρα. Που θα συναντήσουν φυσικά οι σχολικές εφορίες και το σχολείο. Υπάρχουν αρκετές από το προσωπικό της καθαρίστρες που έχουν δηλώσει ότι είναι επαφές και δεν βρίσκουν αντικαταστάτες οι σχολικές εφορίες για να είναι εξοπλισμένες πλήρως από προσωπικό τη Δευτέρα. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να το δούμε και με τον κύριο Έλληνα αυτό. Τι σχεδιασμούς κάνουν οι σχολικές εφορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διονυσίου. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα. Τηλεφωνικός είναι μαζί μας ο Υπουργός Παιδείας. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ, και καλή χρονιά. Σας χαιρετώ. Καλή χρονιά και σε εσάς και στους θεατές σας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εν μέσω αντιδράσεων ή ανησυχιών, αν θέλετε, η απόφαση για άνοιγμα των σχολείων στις 10 Ιανουαρίου, ποιο ήταν το σκεπτικό πίσω από την απόφαση, γιατί υπήρχαν και κάποια μέλη της επιστημονικής ομάδας που πρότειναν μία εβδομάδα παράταση, κύριε Προδρόμου. Κοιτάξτε, καταρχάς σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα σχολεία έχουν ξεκινήσει κανονικά. Και μάλιστα σε πολλές από αυτές τις χώρες η υγειονομική κατάσταση είναι αρκετά πιο σοβαρή από την Κύπρο. Εμείς ακολουθήσαμε τις εισηγήσεις της ειδικής επιστημονικής συμβουλευτικής ομάδας του Υπουργείου Υγείας, όπως μετέφερε ο Υπουργός Υγείας, και κατά πλειοψηφία είχαν εισηγηθεί να μετατοπιστεί η επαναλειτουργία των σχολείων από τις 7 στις 10. Των δημοτικών και της μέσης εκπαίδευσης, όπως και έγινε. Ναι. Τώρα, σήμερα άνοιξαν προδημοτική νηπιαγωγία και βρεφοκομική σταθμή, με μειωμένη, όπως φαίνεται, προσέλευση των παιδιών, γύρω στο 70%, μας είχε πει ο κύριος Χάρης Χαραλάμπους προηγουμένως. Πώς το αξιολογείτε εσείς? Γύρω στο 80%. Κάποιοι γονείς, πιθανώς γιατί ακόμα έχουν τη δυνατότητα, έχουν αργίες, άδεια, δεν ξέρω γιατί. Προτίμησαν, λέτε, να μην πάρουν τα παιδιά τους σήμερα. Ναι, μιλάμε για μια μέρα. Εδώ το θέμα είναι ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς έχουμε θέσει ως στόχο όλοι από κοινού ανοιχτά και ασφαλή σχολεία. Είναι ευχής έργων το ότι καταφέραμε τα σχολεία να λειτουργούν με φοιτηση, με φυσική παρουσία. Ναι. Γιατί όσο και αν έχουμε προετοιμαστεί και αν έχουμε εξασκηθεί κιόλας, αν έχουμε την εμπειρία της εξαποστάσεως πλέον, ναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι προτιμητέο να έχουμε τα παιδιά στα σχολεία και για μαθησιακούς λόγους, αλλά και για ψυχοσυναισθηματικούς λόγους, και τα καταφέραμε μέχρι τώρα. Βέβαια, τώρα η έξαρση αυτή της πανδημίας μας βάζει δυσκολότερα δεδομένα. Όχι μόνο στα σχολεία, παντού. Ναι. Σε όλους τους χώρους εργασίας, σε όλες τις δραστηριότητες. Επομένως, αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε οπωσδήποτε με επιμέλεια να τηρούμε το πρωτόκολλο, τους απλούς αυτούς κανόνες που το σχολείο είναι η σπίστη των εκπαιδευτικών και των διευθύνσεων, έχουν μεταδώσει στα παιδιά αυτούς τους κανόνες και σε πολύ μεγάλο βαθμό τηρούνται. Εντάξει, παντού πάντα μπορεί να υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, αλλά μακάρι και εκτός σχολείου τα παιδιά να συμπεριφέρονταν με αυτούς τους κανόνες. Όμως, πέραν από τους κανόνες αυτούς του υγειονομικού πρωτοκόλλου, πρέπει να δούμε την πρόληψη, δηλαδή κυρίως τον εμβολιασμό. Από την ώρα που έχουμε προχωρήσει πρόσφατα, πολύ τελευταία, στον εμβολιασμό και των μικρών ηλικιών του Δημοτικού, υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε μερικές χιλιάδες ήδη παιδιά εμβολιασμένα, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί το εμβόλιο είναι ο ιατρικά ενδεδειγμένος τρόπος για να μηνθούμε. Ναι. Και βεβαίως συνεχίζουμε με τα διαγνωστικούς ελέγχους, τα rapid test,
Στη δημοτική εκπαίδευση τώρα θα γίνουν συχνότερα. Μέχρι τώρα ήταν μία φορά την εβδομάδα, τώρα θα γίνουν δύο. Δύο ώρες. Και ακούω κάποιους που συγούνται και λένε ότι στην προδημοτική δεν έχουμε. Προσωπικά θα το έβλεπα θετικά, αν και εκεί θα μπορούσαμε να είχαμε αυτά τα rapid test. Θα μπορούσε να γίνει μια σύσταση, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα σύσταση. Για να γίνουν τα τεστ, στα σχολεία γίνονται οργανωμένα με συνεργεία τα οποία επισκέπτονται τα σχολεία, καλύπτουμε όλο τον πληθυσμό. Είναι όμως θέμα απόφαση. Δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση. Ναι. Δεν είναι απόφαση την οποία μπορεί να πάρει μόνο το Υπουργείο Παιδείας. Υπενθυμίζω ότι τα δημοτικά που έγινε πρόσφατα και επειδή υπήρξε και κάποια δυσανασχέτηση αρχικά και οι δικοί μας είχαν πει οι σύμβουλοι ας είναι μία φορά την εβδομάδα, τώρα που παρίσταται ανάγκη γίνεται δύο φορές την εβδομάδα. Ναι. Θα πρέπει να το δούμε. Προσωπικά μιλώ και με τον Υπουργό Υγείας αν υπάρχει δυνατότητα να διαθέσουμε ειδικά για μαθητές όμως, όχι για αυτά που δίνουμε στον γενικότερο πληθυσμό και κάποια self-test, αυτά που κάνουμε μόνοι μας, νομίζω ότι θα βοηθήσει. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να κρατήσουμε ασφαλή τα σχολεία και την ίδια ώρα να συνεχίσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία όσο γίνεται απρόσκοπα. Ναι. Υπάρχει σχέδιο Β' όμως στην περίπτωση που έχουμε εκτόξευση κρούσματος στο μαθητικό πληθυσμό. Υπάρχει. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια επιτροπή που έχει συσταθεί από το καλοκαίρι. Η μη επιτροπή βασικά είναι η Ιατρική Επιτροπή, είναι στο Υπουργείο Υγείας, συμμετέχει και το Υπουργείο Παιδείας, που παρακολουθεί καθημερινά τα αποτελέσματα και εκεί όπου μπορεί να παρίσταται ανάγκη θα πάρει, θα μας συλληφθεί και αποφάσεις. Αν κάποια τμήματα θα πρέπει να πάνε εξ αποστάσεως ή ίσως και σχολεία ολόκληρα, υπάρχει, προβλέπεται η διαδικασία και βεβαίως προβλέπεται και αν χρειαστεί όπου παρίσταται ανάγκη να έχουμε και τις αποστάσεις εκπαίδευσης. Πότε κλείνει ένα ολόκληρο τμήμα, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, δεν έχει τεθεί κάποιος κανόνας αριθμητικός γενικά και αόριστα, γιατί θα εξαρτάται και από την περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο μέχρι τώρα, από την επιβάλληση στη γύρω περιοχή. Γι' αυτό και επειδή αυτό δεν είναι δουλειά του Υπουργείου Παιδείας, έχει συσταθεί μια επιτροπή η οποία παρακολουθεί και κάνει συστάσεις στο Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα. Τώρα, ο κύριος Διονυσίου μας ανέφερε προηγουμένως ότι θα τους δείτε την Τρίτη, ενώ ο πρόεδρος της, ο ΕΛΜΕΚ, ο κύριος Χατζησάβας, είπε ότι σας έχουν αποστείλει μήνυμα για να τους δείτε από τις 27 Δεκεμβρίου και δεν έχουν πάρει ακόμη απόφαση και έχουν κάποια ερωτήματα όσον αφορά και τα χρονοδιαγράμματα για τα τετράμινα και τις εξετάσεις και τι θα γίνει με τα παιδιά που νοσούν και είναι επαφές και είναι στο σπίτι, αλλά και γενικά με τα μέτρα για την πανδημία μέσα στους σχολικούς χώρους. Κοιτάξτε, από την ΟΕΛΜΕΤ έχουμε μία σειρά από ζητήματα. Τα περισσότερα δεν είναι αυτά που λέτε, είναι εργασιακά θέματα όπως τα όνομά του και θα καθοριστεί μία συνάντηση. Όσον αφορά τα θέματα τα σχετικά με τον προγραμματισμό της λειτουργίας των σχολείων και της πανδημίας, δεν υπάρχει οτιδήποτε νεότερο. Και όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα για το δεύτερο τετράμινο, η ΟΕΛΜΕΤ είναι ενήμερη ότι έχει φτιαχτεί τροποποίηση των κανονισμών γιατί κάποια πράγματα έπρεπε να διορθωθούν και περιμένουμε από την νομική υπηρεσία την επεξεργασία για να την υιοθετήσουμε μέχρι τον Μάιο που θα είναι το τέλος της χρονιάς, το τέλος Ιουνίου μάλλον, θα έχουμε προλάβει να έχουμε πλήρη αντιστοιχεία των χρονοδιαγραμμάτων και των αναγκών που έχουμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για αυτό το ζήτημα, όπως επίσης και για το τι θα ισχύσει τώρα. Ναι. Άκουσα να γίνεται συζήτηση και για τις εξετάσεις του πρώτου τετραμήνου που ξεκινούν στις 14 Ιανουαρίου. Το πρόγραμμα είναι από καιρό γνωστό. Και βεβαίως, όπως κάθε χρόνο, όχι τώρα που υπάρχει πανδημία, προβλέπεται τι θα γίνει για όσους απουσιάζουν. Προβλέπεται ότι γίνεται δεύτερη σειρά, δεν είναι μια καινοτομία. Μάλιστα, οι θεματοθέτες από την αρχή φτιάχνουν θέματα και για τις δύο σειρές. Όπως επίσης, είπαμε ότι αν παραστεί ανάγκη, ειδικά φέτος θα γίνει και τρίτη σειρά. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα θέμα ανησυχίας.
Θα πρέπει τα παιδιά τα οποία δούλεψαν όλο το πρώτο διτράμινο, είχαν στην διάθεσή τους όλο το προηγούμενο διάστημα, τώρα θα έχουν την επόμενη εβδομάδα μόνο για επαναλήψεις, να τους αφήσουμε απερίσπαστους, να κάνουν τη δουλειά τους και να προχωρήσουν. Ναι, κάτι τελευταίο κύριε Προδρόμο, όσον αφορά τους καθηγητές οι οποίοι θα απουσιάζουν λόγω του ότι νοσούν ή είναι επαφές, είναι έτοιμο το Υπουργείο να προβεί σε άμεσες αντικαταστάσεις? Ναι, βέβαια έχουμε κάνει τις ενέργειες. Σήμερα το πρωί είχαμε μια πρώτη εμπειρία με τους και τις νηπιαγωγούς. Έχουν αντικατασταθεί. Η μεγαλύτερη πίεση είναι στη δημοτική εκπαίδευση με τους αριθμούς που έχουμε. Είμαστε σε συνεχή συνεννόηση και έχουμε αγαστεί συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Και βεβαίως, ξέρετε, οι αντικαταστάσεις και η διαθεσιμότητα δεν εξαρτώνται άμεσα από το Υπουργείο. Είναι από τους καταλόγους, καλούνται κάποιοι εφόσον είναι πρόθυμοι. Αν τυχόν χρειαστεί, έχουμε και σχέδιο Β και σχέδιο Γ. Μάλιστα. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση, κύριε Προδρόμου, θα αξιολογηθεί η κατάσταση στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας όσον αφορά τα σχολεία? Θα δούμε, γιατί Δευτέρα γνωρίζουμε ποιες είναι οι ανάγκες, αλλά δεν είναι θέμα μιας ημέρας, είναι συνεχόμενο. Ναι. Κάθε μέρα θα φέρνει διαφορετικά δεδομένα. Γι' αυτό, αν χρειαστεί, έχουμε και κάποια σχέδια για να ενισχύσουμε την διαδικασία αντικατάσταση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Πάλι. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ Χαράλα Μποχαριλάου για την περίπτωση καταρχάς της ανεμβολίας της μητέρας που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, αλλά και γενικώς για την κατάσταση στα δημόσια νοσηλευτήρια. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαριλάου. Καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι, είναι η χρονιά πολλά σε όλους. Πώς είναι στην υγεία της η μητέρα αυτή, πείτε μας καταρχάς? Πέστε μου για να αντιληφθώ για ποιο περιστατικό μου μιλάτε. Ναι, για τη γυναίκα η οποία προχώρησε σε πρόωρο το κετό πριν δύο μέρες και αυτή είναι στην εντατική και το παιδί της στο Μακάριο. Ναι, μιλάμε για την κοπέλα η οποία χειρουργήθηκε με κυσταρική εντομήνη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Η γενική της κατάσταση είναι σταθερή. Ελπίζομαι ότι στο τέλος της ημέρας θα καταφέρει να αποσωληνωθεί, ώστε σιγά σιγά να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της και στο παιδί της. Το ΔΕ Νεογνών νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νεογνών Μακάριου Νοσοκομείου. Ναι. Τώρα, είναι υπερπλήρης η γυναικολογική κλινική στο Μακάριο με έγκυες που νοσούν από COVID. Περισσότερες γυναίκες αυτές είναι ανεμβολιαστές. Ναι, οι περισσότερες κοπέλες είναι ανεμβολιαστές, αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι κοπέλες οι οποίες νοσηλεύονται στο Μακάριο Νοσοκομείο στη γυναικολογική με αυτική κλινική είναι άτομα τα οποία δεν νοσηλεύονται για το COVID, λόγω του COVID. Ναι, μεν είναι θετικές, αλλά νοσηλεύονται γιατί έχουν επιπλοκές στην εγκυμοσύνη τους. Έχουν δύσκολες εγκυμοσύνες, υψηλού κινδύνου εγκυμοσύνες, γι' αυτόν τον λόγο νοσηλεύονται εκεί. Τα περιστατικά τα οποία πέραν της εγκυμοσύνης είναι θετικά και χρήζουν νοσηλείας για το COVID, μεταφέρονται στο θάλαμο COVID του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας, όπου τη χάνουν της πρέπουσας ιατρικής φροντίδας για το COVID. Ναι, τώρα, στην περίπτωση, κύριε Χαριλάου, που παρατηρηθεί αύξηση εισαγωγών με έγκυες, μπορεί η γυναικολογική κλινική του Μακάριου να ανταποκριθεί στις ανάγκες? Γιατί δεν ξέρω αν υπάρχουν κλίνες, γιατί δεν είναι μόνο οι έγκυες με κορονοϊό, υπάρχουν και οι γυναίκες που γεννάνε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα νέο φαινόμενο το οποίο έχουμε αυτό το διάστημα και δεν είναι μόνο οι εγκυμονούσες ή οι λεχόνες, είναι και οι υπόλοιπες άλλες παθήσεις όπου μπορεί κάποιος να χρήζει νοσηλείας για οποιονδήποτε λόγο, γιατί έσπασε το χέρι του ή το πόδι του ή γιατί έχει έφραγμα, αλλά στο τέλος της ημέρας να είναι και θετικός στον κορονοϊό. Και είναι εδώ που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις ανάλογες συνθήκες για την νοσηλεία αυτών των ανθρώπων. Σίγουρα όλα τα άτομα τα οποία χρήζουν νοσηλείας θα νοσηλευτούν. Ναι. Τώρα, ποια είναι η γενικότερη κατάσταση στα δημόσια νοσηλευτήρια? Αντέχει το σύστημα? Χθες, κύριε Χαριλάου, είχαμε αύξηση 30 εισαγωγές μέσα σε ένα 24ωρο. Αναπτύσσονται και άλλες κλίνες για ασθενείς με COVID? Ναι, ήταν αναμενόμενο να έχουμε μια αύξηση τέτοια χθες, για τον λόγο ότι εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα περιστατικά της προηγούμενης εβδομάδας, όπου ήταν πέραν των 5.000 τα θετικά περιστατικά στην κοινότητα. Άρα ένας αριθμός εξ αυτών
σίγουρα θα έχριζαν νοσηλεία. Και φάνηκαν ότι η διαφορά μεταξύ των εισαγωγών και των εξιτηρίων ήταν 30. Δηλαδή, μπορεί να γίναν πολύ περισσότερες εισαγωγές, αλλά αφαιρέσεις και τα εξιτήρια έχουν παραμείνει ως διαφορά, έχει παραμείνει ως διαφορά 30 άτομα. Ο οργανισμός κρατικών υπηρεσιών. Άρα, ήταν περισσότερες οι εισαγωγές από 30, αν αφαιρέσουμε τα εξιτήρια. Μέσα σε μια μέρα. Το 30 είναι η διαφορά μεταξύ των εισαγωγών και των εξιτηρίων. Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, ούτως ώστε να μην αφηθεί κανένας συνάνθρωπος μας χωρίς την πρέπουσα ιατρική φροντίδα. Ναι, έχετε εικόνα, έχετε εικόνα για σήμερα, κύριε Χαριλάου, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, για πόσες εισαγωγές είχαμε μέχρι τώρα? Θα έχω εικόνα μετά τις 6, όπου κλείνει το 24ωρο, για να καταγράψουμε κάτω τα στοιχεία. Είναι κάθε 24 ώρες που καταγράφονται τα στοιχεία. Είναι γύρω στις 6 το απόγευμα που τελειώνει. Ναι. Αναμένονται περισσότερες εισαγωγές σήμερα? Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Δεν μπορείτε να το ξέρετε από τώρα. Θα το δούμε γύρω στις 6 το απόγευμα, κατά πόσο έχουμε περισσότερες εισαγωγές από ό,τι είχαμε χθες ή λιγότερες εισαγωγές. Εμείς όμως αναμένουμε ότι αυτές τις μέρες θα έχουμε έναν περίπου τον ίδιο αριθμό εισαγωγών όπως είχαμε και χθες. Ναι. Τώρα, αντιλαμβάνομαι όμως ότι μπορεί να αυξάνονται οι εισαγωγές, αλλά έχει μειωθεί και ο χρόνος νοσηλείας των ασθενών με COVID. Όχι, δεν έχουμε παρατηρήσει εμείς τέτοιο πράγμα. Ούτε έχουμε παρατηρήσει να είναι πιο ήπια τα περιστατικά τα οποία νοσηλεύουμε. Είναι βαριά περιστατικά τα οποία νοσηλεύουμε. Άρα δεν και είναι ούτε με ομικρόν, κύριε Χαριλάου, όπου νοσούν ή δεν το γνωρίζουμε αυτό? Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Εάν δεν γίνει η εργαστηριακή ανάλυση, κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει αν είναι αλληλούχηση, κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει αν είναι όμικρον ή δελτά. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα θα υπάρχουν και περιστατικά με όμικρον, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν και περιστατικά με δελτά από τους νοσηλευόμενους. Γι' αυτό έχουμε όλα αυτά τα βαριά περιστατικά τα οποία νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή. Ναι. Και κάτι τελευταίο με τον εμβολιασμό του νοσηλευτικού προσωπικού που βρισκόμαστε, θα θέλαμε να μας πείτε, γιατί υπάρχουν και πολλοί νοσηλευτές που νοσούν, είναι επαφές και απουσιάζουν από την εργασία τους. Και αυτό, υποθέτω, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Σίγουρα δημιουργεί πρόβλημα και θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα τις επόμενες μέρες, γιατί πέραν του ότι είτε είναι θετικά περιστατικά, είτε είναι στενές επαφές, είναι και άτομα τα οποία έχουν παιδιά και παραμένουν στο σπίτι ως, με γονική άδεια για να φροντίσουν τα παιδιά τους αν εκείνα είναι στενές επαφές ή είναι θετικά περιστατικά. Ο εμβολιασμός προχωρεί. Έχουμε φτάσει σε καλά επίπεδα, μπορώ να πω, αυτή τη στιγμή, αλλά χρειάζεται όλοι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί να προχωρήσουν άμεσα στον εμβολιασμό τους. Μάλιστα. Κύριε Χαριλάου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο. Να είστε καλά. Κάνουμε μια μικρή παρένθεση τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Σε ανατρεπτικές ανακοινώσεις που σχετίζονται με τις προεδρικές εκλογές, προχώρησε ο Αβέροφ Νεοφύτου. Ενημέρωση από την αίθουσα σύνταξης και την Χριστιανά Βερεσιέ. Καλό μεσημέρι, Χριστιανά. Καλό μεσημέρι, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Τα πάνω κάτω φέρνει ο Αβέροφ Νεοφύτου, ο οποίος ευνηδιάζει τους πάντες με την πρότασή του ουσιαστικά να παρακαμφθεί το Ανώτατο Συμβούλιο και να αποφασίσει η βάση του κόμματος για το ποιος θα είναι ο υποψήφιος της παράταξης εν ώψη των προεδρικών εκλογών. Πρόταση στον Νίκο Χριστοδουλίδη, εάν καταθέσει τη δευτέρα υποψηφιότητα προεδρικού υποψηφίου εντός του κόμματος, τότε να ανοίξει η διαδικασία στη βάση των μελών του κόμματος, έκανε ο κύριος Νεοφύτου. Και αν συνενέσει ο κύριος Χριστοδουλίδης, θα παραιτηθεί, είπε ο κύριος Νεοφύτου, από πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού για να ξεκινήσει η προεκλογική διαδικασία. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΔΣ ανέφερε πως θα ήθελε να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα για τις προεδρικές εκλογές και τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Είπε πως οι προεδρικές εκλογές δεν είναι διαγωνισμός δημοφιλίας, αλλά πολύ περισσότερα. Μεταξύ άλλων, σημείωσε πως σε ένα ωκεανό γεμάτο καρχαρίες δεν μπορεί να είναι χρυσόψαρο, να είσαι χρυσόψαρο. Φιλοδοξώ να υπηρετήσω τη χώρα μας από το ύπατο αξίωμα. Εδώ και μήνες ο ΔΣ βρίσκεται αντιμέτωπος σε μια σκοτεινή μάχη ψιθύρων. Κάποιοι το συνοχίζω αυτό για να πατούν σε δύο βάρκες. Προσπαθούν να εκβιάζουν τις αποφάσεις του ΔΣ, είπε μεταξύ άλλων, και τοποθετήθηκε για τα εσωτερικά του κόμματος, αναφερόμενος σε απειλή διάσπασης του κόμματος σε όσα τεκταίνονται στο παρασκήνιο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να δεχθεί κάτι τέτοιο ούτε να συμβαίνουν όσα συνέβησαν ξανά το 2003. Από την πλευρά του, ο Αβέροφ Νεοφύτου πρότεινε στον Νίκο Χριστοδουλίδη να ακολουθήσουν τη συμβουλή του Γλαύκου Κληρίδη
Και μεταξύ άλλων είπε πως η ΤΕΝΕΚΑ είναι πάντα η σωστή και η αξιόπιστη δημοσκόπηση, Στέφανη. Μάλιστα, νέα σημαντική εξέλιξη λοιπόν στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστιανά. Εμείς πάμε πίσω στα της πανδημίας και στο δόκτωρα Γαβρίλ Καλακουτή, πρόεδρο της Παγκύπριας Γυναικολογικής και Μαιευτικής Εταιρείας Κύπρου, για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού στην εγκυμοσύνη και τη χορήγηση της τρίτης δόσης. Γιατρέ μου, καλό σας μεσημέρι, καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Από ό,τι φαίνεται, γιατρέ, οι περισσότερες εγγύσεις στην Κύπρο παραμένουν ανεμβολιαστές. Ναι, έτσι είναι. Αλλά δεν είναι μόνο κυπριακό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Οι περισσότερες εγγύες φοβούνται για το αγέννη των μωρών τους και διστάζουν. Έτσι χρειάζεται συνεχής ενημέρωση. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι περισσότερες εμβολιάζονται, αλλά ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να ακολουθήσουμε. Χρειάζεται συνεχής και διαρκής ενημέρωση και οι εκπομπές σας βοηθούν πάρα πολύ στο να πιστούν οι γυναίκες ή οι γυναίκες να εμβολιαστούν. Μάλιστα. Τώρα, άρα εσείς αυτό που συστήνετε είναι ότι οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να προχωρήσουν με τον εμβολιασμό. Να μην φοβούνται. Να μην φοβούνται καθόλου. Ο εμβολιασμός στην εγκυμοσύνη είναι αποτελεσματικός και ασφαλής. Οι μελέτες συνέχεια αυτό μας επιβεβαιώνουν. Από τον περασμένο Απρίλιο που αρχίσαμε την διαφώτιση ότι ο εμβολιασμός είναι αποτελεσματικός και ασφαλής. Εμβολιαστήκα μία μελέτη με πάνω από 200.000 έγκυες στην Αμερική και η μελέτη αυτή έδειξε ότι δεν υπήρχε καμία σοβαρή επιπλοκή. Ο εμβολιασμός ήταν ασφαλής και αποτελεσματικός σε οποιαδήποτε στάδιο της εγκυμοσύνης. Ακόμη και στο πρώτο τρίμηνο που γίνεται η οργανογένεση είναι ασφαλής. Πολλές γυναίκες φοβούνται το πρώτο τρίμηνο, αλλά αν μία είναι ευπαθής ομάδα, δηλαδή έχει και άλλα υποκείμενα νοσήματα στην εγκυμοσύνη, δηλαδή είναι υπέρβαρη, έχει διαβήτη, αρθυριακή πίεση, εμβολιασμός και στο πρώτο τρίμηνο δεν αντεδείκνεται. Είναι ασφαλές. Αυτά μας δείχνουν όλες οι μελέτες. Ναι, ναι, γιατί βλέπουμε και πάρα πολλές γυναίκες αυτή τη στιγμή έγκυες να νοσηλεύονται στο μακάριο, έτσι, και πολλές φορές οι γιατροί προχωρούν και σε πρόωρο τοκετό, σε κεσαρική. Ναι. Για να πείσουμε την γυναίκα, πρέπει να πούμε τι είναι η κίνδυνη εάν νοσήσει με το COVID-19. Εκτός από την υγεία της που έχει παραπάνω νοσηρότητα και θνησιμότητα, κινδυνεύει και το αγέννη των μωρών της. Δηλαδή, εάν χρειαστεί να μπει στον αναπνευστήρα ή το αναπνευστικό της σύστημα δεν λειτουργεί σωστά και χρειάζεται να γίνει πρόωρος τοκετός, το μωράκι θα γεννηθεί πρόωρο. Εξέρουμε όλοι τους κινδύνους της προρότητας. Άρα, ο εμβολιασμός προστατεύει και σε αυτό να μην γεννηθεί το μωράκι πρόωρο. Εάν νοσήσει μία έγκυος με το COVID-19, μία έγκυος έχει μία στις 10 πιθανότητες να χρειαστεί αναπνευστήρα. Άρα δεν είναι κάτι που πολλές νομίζουν ότι είναι κάτι το εύκολο. Μιλούμε για κίνδυνο στην υγεία τους και τη ζωή. Ναι. Προτρέπουμε και παροτρύνουμε όλες τις έγκυες να εμβολιαστούν, όσες προσπαθούν να μείνουν έγκυες να εμβολιαστούν, όσες κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση μπορεί να εμβολιαστούν και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος στην γονιμότητα της γυναίκας ή του ανδρός. Γιατρέ, ακόμη και αν έχουν κάνει και τις δύο δόσεις και έχει παρέλθει το διάστημα των 6 μήνων και κυοφορούν, θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν με την τρίτη δόση σε όποιο τρίμηνο και να βρίσκονται. Ναι, οπωσδήποτε και τρίτη δόση. Δεν υπάρχει αντένδειξη για την τρίτη δόση. Δηλαδή, οι κυοφορούσες θεωρούνται σαν να ήταν μη έγκυες. Άρα δεν υπάρχει αντένδειξη. Είναι ασφαλής το πρώτο τρίμηνο. Η τρίτη δόση είναι ασφαλής. Προπαντός, η περισσότερη κίνδυνη είναι στο τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Όταν το μωράκι μεγαλώσει και πιέζει το διάφραγμα και τους πνεύμονες και δυσκολεύεται στην αναπνοή της η γυναίκα. Άρα, αν μια γυναίκα έκαμε τη δόση των τρίτων ή τέταρτο μήνα, ναι, οπωσδήποτε θα κάνει τα 5-6 μήνες ξανά τη δόση της. Ναι. Έχουν καταγραφεί επιπλοκές ή ανεπιθύμητες παρενέργειες στην εγκυμοσύνη από τη χορήγηση του εμβολίου?
οι ίδιες επιπλοκές όπως σε μία μη έγκυο. Δηλαδή οι περισσότερες είναι μικροεπιπλοκές. Μιλούμε για πόνο εκεί που μπαίνει η ένεση, μπορεί να υπάρχει ρύθμιμα εκεί που μπαίνει η ένεση, μπορεί να έχει λίγο πονοκέφαλο, λίγο πυρετών, ρίγος, μυαλγία, αλλά αυτά είναι προσωρινά, διαρκούν λίγες μέρες. Δεν υπάρχει καμία σοβαρή επιπλοκή. Ναι. Υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι ο εμβολιασμός επηρεάζει την γονιμότητα, γιατρέ? Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι δεν επηρεάζει την γονιμότητα. Δεν επηρεάζει. Λες, γι' αυτό μπορεί το πρώτο μήνα μια γυναίκα να έχει κάποια ανομαλία στην έμμυνο της ρύση, αλλά ανομαλία στην έμμυνο ρύση μπορεί να φύγεται και σε άγχος, μπορεί να φύγεται στην αλλαγή του καιρού, μπορεί να φύγεται σε έντονη γυμναστική. Έτσι, αν έχει μια γυναίκα κάποια ανομαλία στην περίοδο της, στον πρώτο μήνα, αυτή είναι προσωρινή. Δεν είναι καθόλου επιπλοκή. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο εμβολιασμός δεν συστήνεται σε μια έγκυο γυναίκα? Δεν υπάρχει καμία αντένδειξη. Η μόνη αντένδειξη είναι αν είχε ένα αλλεργική αντίδραση στο πρώτο εμβόλιο, δηλαδή στα παράγωγα του εμβολίου. Ναι, τότε υπάρχει αντένδειξη, αλλά και αν υπάρχει αλλεργική αντίδραση, υπάρχει το νοσηλευτικό προσωπικό, το ιατρικό προσωπικό που θα δώσει την κατάλληλη θεραπεία για την αλλεργική αντίδραση. Μάλιστα. Ώστε, έτσι για να ανακεφαλαιώσουμε κλείνοντας, γιατρέ μου, και οι θυλάζουσες μητέρες μπορούν να θυλάσουν τα παιδιά τους, έτσι, είτε κάνουν την πρώτη δόση είτε την τρίτη. Επίσης, ο εμβολιασμός μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλα τα στάδια της εγκυμοσύνης και επίσης μία γυναίκα η οποία βρίσκεται σε φάση να τεκνοποιήσει ή ακόμη και να κάνει κάποια θεραπεία για εξωσωματική, μπορεί να εμβολιαστεί. Σωστά. Δεν υπάρχει καμία αντένδειξη. Το εμβόλιο δεν περιέχει το ζωντανό ιό. Άρα να. Δεν υπάρχει καμία αντένδειξη. Να. Ωραία. Γιατρέ μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Σύμβουλο Επικοινωνίας του Υπουργού Υγείας για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός. Κύριε Θανασίου, καλώς σας μεσημέρι. Καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι, κυρία Φλωρίδου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και καλή χρονιά. Πριν να περάσουμε στις απαραίτητες διευκρινήσεις για τα νέα μέτρα, θα ήθελα να μας ξεκαθαρίσετε το θέμα που προέκυψε, κύριε Θανασίου, μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Αναπτύξης της Ελλάδας, Άδωνη Γεωργιάδη, για τη χαμηλή αξιοπιστία των φθηνών PCR στην Κύπρο. Ισχύει κάτι τέτοιο λόγω της κινέζικης προέλευσης τους? Κύριε Φλωρίδου, να μου επιτρέψετε να μην δώσουμε συνέχεια στο θέμα. Υπάρχει, νομίζω, και διαμόρφωση, αν θέλετε, μάλλον η τοποθέτηση από πλευράς του Έλληνα Υπουργού. Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε. Ναι, ανασκεύασε βεβαίως. Δημιουργήθηκε όμως έτσι ένας άλλος. Η απάντηση, αν θέλετε, και η αναφορά για την αξιοπιστία των PCR και των Rapid Test ήρθε και από την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας, κ. Παντέλα, χθες. Όπου εκεί, αν θέλετε, εκδόθηκε αυτή η ανακοίνωση για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παραπληροφόρηση, αλλά έχει ανησυχία εντός της κοινότητας για την αξιοπιστία των τεστ που πραγματοποιούνται, που διενεργούνται στην Κύπρο. Και πρέπει να γνωρίζουμε οι πολίτες ότι όλα τα χημεία εργαστήρια που διενεργούν εξετάσεις ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και όλα τα τεστ είναι εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Τώρα, πάμε στα νέα μέτρα. Ανοίγουν τελικά τα σχολεία τη Δευτέρα. Επιστρέφουν μαθητές και εκπαιδευτικοί με δύο τεστ εβδομαδιαίως. Rapid test, σωστά, κύριε Θανασίου? Πολύ σωστά, 48 ώρο rapid test. Και κυρία Φλωρίδου, επειδή έφτασαν και στο Υπουργείο κάποιες αναφορές για μηνύματα που αποστέλλονται από σχολεία στους μαθητές και τους δίνουν συγκεκριμένη ώρα που θα πρέπει να έχει. Θα σας ρώταγα γι' αυτό, ναι. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Και δηλαδή ένα παιδί που θα σπεύσει το πρωί να διενεργήσει το πρωί του Σαββάτου rapid test, φυσικά και θα γίνει αποδεκτό τη Δευτέρα, από το σχολείο. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία ότι πρέπει να σπεύσουν όλοι μετά τις 12 για να ισχύει μέχρι τις 12 της Δευτέρας. Ναι. Ό,τι θες διενεργηθεί από το Σάββατο το πρωί και εντεύθεν, σίγουρα θα γίνει αποδεκτό τη Δευτέρα. Μάλιστα. Τώρα, δύο rapid test θα κάνουν και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν λάβει την τρίτη δόση, κύριε Θανασίου? Όχι, όπως για τους, όπως ισχύει για τους εργαζόμενους όλων των επιχειρήσεων, δηλαδή
θα κάνουν το τεστ τους όπως γίνεται ανάλογα με το εμβολιαστικό σχήμα ότι ισχύει για τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Δηλαδή, ένα άτομο το οποίο έχει ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα θα πρέπει να διενεργεί εργαστηριακή εξέταση σε εβδομαδιαία. Μία φορά τη βδομάδα. Ναι. Μάλιστα. Ενώ τις δύο εβδομάδες είναι για τους μαθητές, όπου εκεί θα σπέβδουν οι κινητές μονάδες εντός των σχολικών μονάδων. Ναι. Τα τεστ αυτά θα διενεργούνται δωρεάν, έτσι, για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Δωρεάν, όπως διενεργούνται όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή κάτω των 18 ετών, είτε ένα παιδί έχει λάβει πρώτη δόση του εμβολίου, είτε δεν έχει λάβει εμβόλιο, είναι δωρεάν το rapid test στα σημεία δημοτοληψίας του Υπουργείου Υγείας. Μάλιστα. Τώρα, είχαμε αλλαγή όσον αφορά τα κέντρα εστίασης και τα κέντρα αναψυχής. Μειώνεται ο επιτρεπόμενος αριθμός των ατόμων και μόνο καθήμενοι ή θα μόνοι στους χώρους αυτούς και απαγορεύεται και ο χορός. Εξυπηρετούνται καθήμενοι σε τραπεζοκαθίσματα, απαγορεύεται ο χορός και πρέπει να αντιληφθούμε όλη την σοβαρότητα της κατάστασης. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα στοχευμένα μέτρα, γιατί προσπαθούμε με κάθε τρόπο να περιορίσουμε τη διασπορά και να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Χωρίς ωστόσο, μετά από κάποιες ημέρες να χρειαστεί να υπάρχει περαιτέρω αυστηροποίηση των μέτρων. Είναι κάτι που φυσικά κανείς δεν το θέλει και γι' αυτό καλούνται οι πολίτες να συνεργαστούν και να τηρήσουν τα απαραίτητα μέτρα. Μάλιστα. Άλλο ένα μέτρο τώρα που χρήζει διευκρίνησης, κυρία Αθανασίου, τίθεται σε ισχύ από τις 10 Ιανουαρίου. Αφορά στη διαμονή και η επίσκεψη σε ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλήμματα, όπου θα επιτρέπεται μόνο σε άτομα που άρχισαν ή ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα και δεν έχει παρέλθει η χρονική περίοδος που απαιτείται για τη λήψη της δεύτερης ή της τρίτης δόσης εμβολίου. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Τι ισχύει όμως για όσους έχουν νοσήσει, για αυτούς απαγορεύεται? Μάλιστα. Εύλογο το ερώτημα και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όσα άτομα κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης, δηλαδή αν θέλετε έχουν το ίδιο δικαίωμα με ένα άτομο που έχει ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα με δύο δόσεις. Όπου όποιο μέτρο και να πάρθει, άρα εξαιρείται και πάλι όπως εξαιρούνται τα άτομα από τα οποία έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα, ισχύει για τα άτομα που κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης. Και για να αντιληφθούμε όλοι, κύριε Φλωρίδου, να πούμε ότι τις προηγούμενες ημέρες επιτρεπόταν κάποιος να διαμείνει σε ένα ξενοδοχείο, αλλά δεν μπορούσε να επισκεφθεί αν δεν είχε λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου τους χώρους εστίασης. Άρα τώρα έρχεται να συμπληρωθεί και η διαμονή ότι θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου για να μπορείς να διαμένεις σε ξενοδοχειακή μονάδα. Ναι. Αυτό ισχύει για τους Κύπριους πολίτες μόνο ή και για τους ξένους, για τους τουρίστες ή τους ξένους που διαμένουν στην Κύπρο? Αυτό ισχύει για τους Κύπριους πολίτες όσον αφορά τους τουρίστες. Ναι. Υπάρχουν διαφορετικές διευθύνσεις και διατάγματα, όπου εκεί βάσει του site του Flight Pass για 7 μέρες μπορούν να διακινηθούν εντός της κοινότητας, αν θέλετε, με τις εξετάσεις PCR που πρέπει να υποβάλλονται. Ναι. Για τα παιδιά κάτω των 12 ετών που δεν είναι εμβολιασμένα, τι ισχύει όσον αφορά τα ξενοδοχεία? Τα παιδιά κάτω των 12 ετών εξαιρούνται, κυρία Φλωρίδου. Mm-hmm. Είναι οι αποφάσεις, αν θέλετε, τα μέτρα που είναι για τα ό,τι πρέπει να έχει να έχουν τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου, είναι για τα άτομα 12 ετών και άνω. Και μια σχέση μου δίνεται ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι η ρύθμιση, αν θέλετε, που είχε γίνει τις προηγούμενες μέρες εν ώψη των εορτών και υπήρχε εξαίρεση για τα παιδιά 12 με 17 να επισκέπτονται χώρους εστίασης, ήταν μέχρι τις 6 Ιανουαρίου. Και αυτό ήταν εν ώψη των εορτών για να και την καλύτερη, αν θέλετε, εξυπηρέτηση των παιδιών. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, από σήμερα ισχύει ότι σε αυτούς τους χώρους πρέπει να προσέλθουν άτομα που έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου από 12 ετών και άνω. Στους ναούς, κύριε Αθανασίου, που αλλάζει ο αριθμός των πιστών που μπορούν να παρευρίσκονται στις εκκλησίες, ποιος θα διενεργεί αυτούς τους ελέγχους? Όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες, είτε η αστυνομία, διενεργούν ελέγχους σε διάφορα υποστατικά είτε επιχειρήσεις, έτσι και στους χώρους της σκεπτικής λατρείας μπορούν να διενεργηθούν οι έλεγχοι και είναι και υποχρεωτικός ο έλεγχος εκεί μέσω της εφαρμογής COVID Card για το Safe Pass, γιατί αν υπενθυμίσουμε ότι Safe Pass απαιτείται σε όλους τους χώρους όπου συναθρίζονται πέραν των 10 προσώπων. Μάλιστα. Και δεν περνάει κανένας στους χώρους όπου απαιτείται Safe Pass, δεν είναι προσκομίσει και αποδεικτικό ταυτοποίησης. Σωστά. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Ότι πρέπει όλοι μας πλέον να επιδεικνύουμε και αποδεικτικό ταυτοποίησης έτσι ώστε να μας επιτρέπεται η είσοδος. Και θέλω να πούμε, κύριε Αυτολίδη, ότι μέχρι στιγμής υπάρχει και χάρη μάλλον της άλλης της συνεργασίας που υπάρχει με διάφορους συνδέσμους είτε των υπεραγορών είτε λιανικού εμπορίου είτε ακόμη των κέντρων χώρων εστίασης και κέντρων διασκεδάσεων, χρειάζεται συλλογική προσπάθεια για να
επιτύχουμε και το επιθυμητό στόχο που είναι η αναχαίρεση της διασποράς του ιού στην κοινότητα. Ναι. Κάτι άλλο που είναι πολύ σοβαρό, κύριε Αθανασίου, είναι οι πολίτες οι οποίοι είναι θετικοί στον ιό, αλλά κυκλοφορούν, διατηρούν safe pass και το παρουσιάζουν αυτό στους χώρους όπου απαιτείται. Αντιλαμβάνουμε ότι είστε σε επικοινωνία με το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας για να βρεθεί μια φόρμουλα. Είναι κάτι το οποίο εξετάζεται και ήδη τρέχει τις διεργασίες του Υφυπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας. Yeah. Αυτή η ρύθμιση πρέπει να ρυθμιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Είναι μια ρύθμιση, μια πρόνοια που πρέπει να διευθετηθεί έτσι ώστε να υπάρχει το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό. Ωστόσο, η Κύπρος ήδη προχωρεί σε αυτές τις ενέργειες για να υπάρχει το συντομότερο δυνατόν αυτή η ρύθμιση και να αποκλείονται τα άτομα τα οποία είναι θετικά και διατηρούν safe pass παράλληλα. Πότε αναμένετε να δείτε ότι τα μέτρα αυτά αποδίδουν? Σίγουρα αυτό θα διαφανεί, αν θέλετε, τις επόμενες 7-8 ημέρες. Mm-hmm. Αν και νωρίτερα πάλι θα περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει, αν θέλετε, η μείωση με τα μέτρα που είχαν ληφθεί mm-hmm. πριν λίγες ημέρες. Το σημαντικό είναι όμως να αντιληφθούμε όλοι ότι με την παραλλαγή ομικρον είναι κυρίαρχη πλέον εντός της κοινότητας. Σίγουρα θα υπάρχουν αυτοί οι αριθμοί των ημερήσεων κρουσμάτων. Mm-hmm. Αναμέναμε ότι θα υπάρχει και αύξηση στις νοσηλίες σε ένα ποσοστό, και αυτό το είδαμε χθες με 30 εισαγωγές στα κρατικά νοσηλευτήρια. Και γι' αυτό όλο αυτό το διάστημα το Υπουργείο mm-hmm. Υγείας προχωρεί, αν θέλετε, σε ασκήσεις επιχάρτου, δηλαδή mm-hmm. Στην κατάρτιση σχέδιων δράσης, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο ότι πρέπει να υπάρξει περαιτέρω επέκταση όσον αφορά κοινών κλινών ή κλινών εντατικής θεραπείας, και γι' αυτό υπάρχει συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Ήδη διαχειρίζεται τα κρατικά νοσηλευτήρια με τα σχέδια δράσης του Οργανισμού Στρατηγικών Υπηρεσιών Υγείας, όμως και το Υπουργείο έχει κατακτήσει κάποια σχέδια δράσης σε περίπτωση που χρειαστεί με την περαιτέρω εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα. Ναι. Επόμενη αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων πότε θα γίνει? Θα δει τους ειδικούς στα μέσα της άλλης εβδομάδας ο Υπουργός? Την ερχόμενη Τρίτη στις 2.30. Mm-hmm. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Αθανασίου, πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στον κοινοτάρχη της Κλώρακας, καθώς πραγματοποιείται σήμερα στις 3 μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο της κοινότητας για την αφόρητη κατάσταση που έχουν δημιουργήσει παράνομα διαμένοντες αλλοδαποί στην περιοχή. Κύριε Λιασίδη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους εργοδότες. Ποιοι οργανώνουν την εκδήλωση διαμαρτυρίας, κύριε Λιασίδη? Αντιλαμβάνουμε ότι θα συμμετέχουν και κάτοικοι των γειτονικών κοινοτήτων. Ναι, η εκδήλωση οργανώνεται από τους κατοίκους της, από τους αγανακτισμένους κατοίκους της Κλώρακας. Mm-hmm. Έχει γίνει, από ό,τι είδαμε, ευρύ κάλεσμα και για κατοίκους των γύρω κοινοτήτων, καθώς και την Πάφου. Είναι μια κίνηση mm-hmm. Απελπισίας, διότι πλέον τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο πάρα πολλές φορές τα τελευταία 3 χρόνια. Αλλά δυστυχώς, παρότι έχουν εκδοθεί διατάγματα, παρότι mm-hmm. κάποια υπουργεία και κάποιες δημόσιες υπηρεσίες έχουν κάνει το καθήκον τους, δυστυχώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην εφαρμογή αυτών των διαταγμάτων και στην αποτελεσματικότητα που μπορεί να έχει το κράτος μας. Δυστυχώς, με τις ελλείψεις που έχει, είμαστε πολύ πίσω σε αυτόν τον τομέα, αλλά και σε όλα τα θέματα. Επομένως, οι κάτοικοι, παρά το ότι λάβαμε και σαν κοινοτικό συμβούλιο εμείς διαβεβαιώσεις και έχουν γίνει ενέργειες τις τελευταίες 2 μέρες, τόσο από τον Υπουργό Εσωτερικών, τόσο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, ο κόσμος παρόλα αυτά θα κάνει την διαμαρτυρία, mm-hmm. γιατί αυτά έχουν γίνει πολλές φορές και δυστυχώς δεν έχουν mm-hmm. φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και έτσι αναγκαστικά θα γίνει η σημερινή εκδήλωση. Θα είμαστε παρόν. Mm-hmm. Θα είναι μια ειρηνική, αντιλαμβάνομαι, διαμαρτυρία, έτσι, και θα τηρηθούν βεβαίως και όλα τα μέτρα κατά του κορονοϊού, κύριε Λιασίδη. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και βλέπω και τις δημοσιεύσεις των οργανωτών, mm-hmm. ζητείται mm-hmm. να είναι ειρηνική, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον κορονοϊό. Mm-hmm. Ναι, με όλα αυτά όμως που συμβαίνουν εκεί στην κοινότητά σας και στη γύρω περιοχή, οι κάτοικοι αισθάνονται ανασφάλεια και πείτε μας αν υπάρχει και αστυνόμευση. Η αστυνόμευση υπάρχει, όμως δυστυχώς δεν μπορεί η αστυνομία να είναι συνέχεια μέσα στη Κλώρακα. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μεγάλος χώρος εργασίας και λίγο προσωπικό. Δυστυχώς, μετά από τέτοια περιστατικά που, όπως τα προχθεσινά, ξεκινά mm-hmm. Και
εντείνεται η αστυνόμευση, αλλά όταν αυτά τονίσουν, σίγουρα θα τονίσει και η αστυνόμευση. Δεν είμαστε πλέον όμως της άποψης ότι πρέπει να φέρουμε και άλλους μετανάστες και άλλους παραβατικούς και να τους αστυνομεύουμε. Πρέπει να βρεθούν οριστικές λύσεις. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε με τη σημερινή εκδήλωση? Με τη σημερινή εκδήλωση, το μήνυμα της εκδήλωσης είναι ενάντια στην κετοποίηση και ενάντια στην παραβατικότητα. Μάλιστα. Και εάν δεν ληφθούν μέτρα, θα προχωρήσετε με δυναμικότερες κετοποίησεις? Θα γίνει τις επόμενες μέρες, ναι. Και θα λάβουμε μέτρα σαν κοινοτικό συμβούλιο πρώτα απ' όλα. Από εκεί και πέρα οι κατοίκοι είναι δημοκρατικό τους δικαίωμα να διαδηλώνουν και να διαμαρτύρονται. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Λιασίδη, πολύ. Καλό υπόλοιπο. Πάμε τηλεφωνικώς και στον κοινοταρχή της Κοκκινοτριμηθιάς για να δούμε και την κατάσταση στο Μπουρνάρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Μελετιέ. Καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Εσείς πώς είστε? Και εμείς καλά είμαστε εδώ, αλλά άκουσα το φίλο μου τον κύριο Γιασίδη από τη Φλόραγγα και στεναχωριέμαι, γιατί έχουμε ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Ακριβώς τα ίδια, έτσι. Λοιπόν, περιγράψτε μας κι εσείς την κατάσταση στη δική σας περιοχή. Η κατάσταση στην περιοχή μας είναι λίγο χειρότερη από εκεί, γιατί υπάρχουν περίπου 3.000 άτομα, έχουν φύγει τα 600-700 λόγω κορονοϊού, γιατί ήταν επηρεασμένοι από τον κορονοϊό. Και έχουν μείνει γύρω στις 200-300 άτομα εδώ, γύρω στην Κοκκινοτριμηθιά. Η κατάσταση είναι τραγική. Είπαμε ότι είναι πρόβλημα υγείας. Αυτοί πηγαίνουν στα καταστήματα, αγγίζουν παντού, παίρνουν ένα πράγμα, τα άλλα είναι εκεί, πηγαίνεις, τα αγοράζεις εσύ. Δεν γίνεται. Έχουμε περίπου 1.000 άτομα με κορονοϊό στην Κοκκινοτριμηθιά. Από αυτούς είναι, δεν είναι από εμάς. Το ποσοστό είναι τεράστιο συγκριτικά με τον πληθυσμό. Είναι το 30% με 40% του πληθυσμού. Δεν γίνεται, δεν μπορεί. Είναι αλλαγή της δημογραφίας. Πρέπει μερικοί να φύγουν από εδώ και να πάνε σε άλλες περιοχές να αναλάβει όλη η Κύπρος το κόστος, όχι μόνο η Κοκκινοτριμηθιά. Ξέρω ότι γνωρίζω ότι έχετε αποστείλει και σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών με αιτήματα. Έχει γίνει κάτι, έχει αλλάξει κάτι? Έχουμε αποστείλει επιστολή στον Υπουργό, έχει γίνει κάτι, ήδη υπάρχει περισσότερη αστυνόμευση, αλλά επειδή ο αστυνομικός σταθμός Κοκκινοτριμηθιάς αριθμεί πολύ λίγα άτομα, έρχονται από τη Λευκωσία. Δεν γίνεται. Κάθε τρεις και λίγο, κάθε τρεις ημέρες έχει φασαρίες και μαχαιρώματα στο Πουρνάρα. Ναι. Κάθε τρεις και λίγο δημιουργούνται ανησυχίες. Φανταστείτε αυτά τα πράγματα να μεταφερθούν μέσα στην κοινότητα. Αισθάνονται ανασφάλεια οι κάτοικοι? Αισθάνονται, κύριε Μελετία, ανασφάλεια οι κάτοικοι? Βεβαίως, μπορεί να ξυπνήσεις το πρωί και να βρεις τέσσερις μετανάστες στην αυλή σου, να τους πεις να φεύγουν για να κοιτάζουν τριγύρω και να μην φεύγουν. Ζητούν λεφτά, ζητούν ποτά, ζητούν οτιδήποτε. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Όποιος και να είναι θα φοβηθεί. Όχι μόνο από τους μετανάστες, και εκεί πρέπει να είναι στην αυλή σου θα φοβηθεί. Ναι. Το αντιλαμβανόμαστε. Είναι πολλά τα προβλήματα. Η κυβέρνηση πρέπει να δει τι θα κάνει. Πρέπει να περιοριστούν οι ροές. Εγώ λέω να υπάρξουν καμπάνες και αυτόφορα στους διακινητές, γιατί αυτή είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εγώ λέω να υπάρχει μόνο σύντηση, να μην τους δίνουν λεφτά. Γιατί να τους δίνουν λεφτά, θα τους σύντησουμε, θα τους ταΐσουμε, θα τους σκοτήσουμε και αυτό μόνο. Δεν γίνεται να έρχονται στην Κοκκινοτριμηθιά και κοιτάζουν για το ξενοδοχείο Μπουρνάρα. Πού είναι το ξενοδοχείο Μπουρνάρα? Υπάρχει τέτοιο ξενοδοχείο? Σημαίνει αυτοί που τους φέρνουν, τους λένε για πάση ξενοδοχείο. Αυτό σας λένε δηλαδή? Ψάχνουν το ξενοδοχείο Μπουρνάρα, έτσι σας λένε? Ναι. Και είναι ένα κάμπος, μια αντίσκηνα αυτό το ξενοδοχείο. Ναι. Τώρα, θα υπάρξουν αντιδράσεις από πλευράς σας? Θα προχωρήσετε σε πιο έτσι δυναμικά μέτρα? Εμείς έχουμε ήδη προχωρήσει σε διακοπή του υπεραστικού δρόμου Κοκκινοτριμηθιάς. Το είχατε κάνει, ναι. Ναι, πριν δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα περίπου, ανάμιση. Και είπαμε στους αρμόδιους ότι θα κλιμακώσουμε τα μέτρα μας μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα, τα δίκαια αιτήματα της Κοκκινοτριμηθιάς και του Μαμαρίν και της Δένιας και του Παλιομέτωχου. Αυτοί τριγυρνούν παντού, δεν είναι μόνο εδώ. Εμείς τους είδαμε να περιορίσουν τις ροές. Δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε άλλους, ούτε εμείς ούτε η Κύπρος. Δεν αντιλαμβάνονται αυτό το πράγμα. Αλλάζουν τη δημογραφία του τόπου. Αυτοί δεν θα φύγουν. Πού θα πάνε? Πρέπει να περιοριστούν οι ροές. Υπάρχουν τρόποι, πρέπει να έχει και υπάρχει και η βούληση. Δεν είναι για να τους φέρνουμε εδώ, όπως είπε και ο κ. Λιασίδης, να τους αστυνομεύουμε. Να τους κάνουμε τι, που δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Οπότε εμείς θα κλιμακώσουμε τα μέτρα μας, ναι,
Περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουν τα μέτρα της κυβέρνησης. Ο κύριος Υπουργός πράγματι προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις να βοηθήσει, αλλά πρέπει να προσπαθεί και η κυβέρνηση κάτω από τον Υπουργό, οι υπαλλήλοι, οι υπηρεσιακοί και όχι μόνο ο Υπουργός, γιατί μόνο ο Υπουργός δεν πρέπει να κάνει πολλά πράγματα. Και πρέπει να σταλεί το μήνυμα σε αυτούς τους διακινητές και σε αυτούς που τους υποστηρίζουν ότι δεν μπορούμε άλλο. Τελεία και παύλα. Προσπαθήσαμε να κάνουμε. Εγώ ξέρω κοκκινοτριμισιώτες οι οποίοι έχουν δώσει το σακάκι τους σε αυτούς τους ανθρώπους, τους έχουν δώσει παπούτσα, τους έχουν δώσει πολλά πράγματα και από αυτούς που τους υποστηρίζουν δεν ξέρω αν πήγαινε κανένα να τους δώσει κάτι. Μόνο να βγαίνουν στο ράδιο, στην τηλεόραση για να τους υποστηρίζουν μόνο. Λεκτικά. Δεν γίνονται, δεν αντέχουμε άλλο. Το καταλαβαίνουμε λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Μελετία. Θα τα ξαναπούμε. Παρακολουθούμε το θέμα. Να είστε καλά. Μικρή διακοπή κυρίες και κύριοι για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Ζεσταίνουμε το χώρο σας με έπιπλα Andreotti. Φέτος το χειμώνα δημιουργήστε μια ζεστή ατμόσφαιρα χαλάρωσης και θαλπορής με χειμερινές εκπτώσεις μέχρι και 50%. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο και επιλέξτε μοναδικής ποιότητας και κομψότητας έπιπλα για το σαλόνι, την τραπεζαρία και το υπνοδωμάτιο, απολαμβάνοντας εκπτώσεις μέχρι και 50% για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Έπιπλα Andreotti. Σχεδιασμός, ποιότητα, υπεροχή. Η E-Car Cyprus, εισαγωγής διανομής πολυτελών αυτοκινήτων στην Κύπρο, σας προσκαλεί να δείτε από κοντά τα παγκοσμίου φήμης ηλεκτρικά αυτοκίνητα Tesla και να γνωρίσετε τα καινούργια μοντέλα της Tesla και όλα τα μοντέλα Tesla στο online showroom της ecarcyprus.com και να διαλέξετε το δικό σας Tesla όπως το θέλετε, καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο. Διατίθενται ετοιμοπαράδοτα καινούργια ή ελαφρώς μεταχειρισμένα Tesla στο ecarcyprus.com, το πρώτο online showroom στην Κύπρο. Τηλέφωνα 22 270 808 και 96 999 108. Για τη μόρφωση των παιδιών μου, εμπιστεύομαι το Olympion. Το ιδιωτικό γυμνάσιο και λύκειο με ισοδύναμο αναγνωρισμένο πολιτήριο από το κράτος, το οποίο προετοιμάζει τους μαθητές για την εισαγωγή τους στα κυπριακά, ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Olympion, χωρίς φροντιστήρια και με μόνο 15 παιδιά στην τάξη, βάζει σωστά τα θεμέλια της επιτυχίας. Για πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 22 833 606. Όταν δεν μπορείς να κοιμηθείς, ό,τι και αν δοκιμάσεις, δοκίμασε το νέο συμπλήρωμα διατροφής Melasleep για τη ρύθμιση του ύπνου. Το Melasleep περιέχει μελατονίνη και εκχύλισμα ρίζας βαλεριάνας. Η σύνθεσή του μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του ύπνου και ανακουφίζει από το αίσθημα της χρονικής υστέρησης του βιολογικού ρολογιού jet lag. Για καλύτερο πρωινό ξύπνημα, Melasleep. Διαθέσιμο σε όλα και μόνο στα φαρμακεία. Από τη Sapiens Pharmaceuticals. Στις κρεαταγορές μας μπορείτε να βρείτε μεγάλη γκάμα από επιλεγμένα εισαγόμενα από δεινά steak ανώτερης ποιότητας. Όπως T-bone steak, ribeye steak, fillet steak, sirloin steak και τα extra premium Wagyu. Εκλεκτά steak από Αμερική, Αυστραλία, Αργεντινή, Ολλανδία και Δανία. Θα τα βρείτε όλα εδώ. Κρεαταγορές Μελής. Μέλι το κρέας. Αν χάλασε ή χάθηκε το remote control της τηλεόρασης, του CD, του αποκωδικοποιητή ή του κλιματιστικού σας, θα βρείτε καινούριο στα καταστήματα AG Combos Electronics στη Λεμεσό. Καταστήματα AG Combos Electronics συνεχίζουν τη μακρόχρονη παράδοσή τους. Καταστήματα Κοντεάτης με νέες χειμερινές παραλαβές και εκπτώσεις μέχρι και 66%. Μπλούζα αντρική 10-20, παντελόνι αντρικό 17-68, φούτερ αντρικό 14 ευρώ, τζιν αντρικό 17-68, μπλούζα αντρική 10-88, τζιν αντρικό 19-72, φούτερ αντρικό 11 ευρώ, τζιν αντρικό 19-72, μπλούζα 10-88, τζιν αντρικό 18-36, φούτερ 9 ευρώ, τζιν αντρικό 17-68. Καταστήματα Κοντεάτης σε Λεμεσό, Παφογιόλου και στα social media.
Στη συνεχώς αναπτυσσόμενη περιοχή του Αγίου Αθανασίου αναδύεται το καινούριο, μοναδικό και μοντέρνο έργο της Αθανασίου και Γαρπόζης Developments. Το έργο 150 μοίρες περιλαμβάνει 9 ανεξάρτητες και ιδιαίτερες οικίες των 3, 4, 5 και 6 πνοδωματίων. Με τιμές από 500.000 ευρώ συν ΦΠΑ θα βρείτε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Αθανασίου και Γαρπόζης Developments. Πείρα και γνώση στις κατασκευές. Μας αρέσει το καλό φαγητό. Φυσικό δεν είναι. Ψητή γαλοπούλα και ζαμπόν Γρηγορίου All Natural. Από 100% φυσικά συστατικά, χωρίς γλουτένη, χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά. Γρηγορίου All Natural. Βάζουμε αγάπη για να τρώτε και φυσικά. Η Total Care κοντά στην οικογένεια, στο παιδί, μαζί στην καταπολέμηση της πανδημίας και αποδεδειγμένα δίπλα σας με μια μοναδική προσφορά. 50 ιατρικές μάσκες παιδικές συνηλίκων τύπου 2R με υψηλό δείκτη προστασίας πέραν του 98% και 2 αντισηπτικά gel Total Care και Silk 60 και 85 ml στην ανεπανάληπτη ειδική τιμή των 5,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Θα τις βρείτε σε όλα τα καλά καταστήματα, υπεραγορές και φαρμακεία. Και στο κατάστημά μας Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 72α, Στρόβολος. Total Care. We care. AC Δημητρίου Developments. Πολλούνται ανεξάρτητες κατοικίες 3 και 4 υπνοδωματίων στον Άγιο Αθανάσιο, στην Παλώδια και στην Παραμύθα από 290.000 ευρώ. AC Δημητρίου Developments. Πολλούνται διαμερίσματα 1, 2 και 3 υπνοδωματίων στον Ύψωνα, στην Εκάλη, στον Άγιο Σπυρίδωνα και στη Μέσα Γειτονιά από 150.000 ευρώ. AC Δημητρίου Developments. Ακόμα το ψάχνετε? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 25770439 και στο 9966-2350. Πίνας. Ρετζίνα να φας. Αυθεντικές συνταγές με φρέσκα υλικά, μαγειρεμένα με μεράκι, έρχονται απολαυστικά στην κουζίνα σας, έτοιμα για ψήσιμο. Μουσακάς, παστίτσιο, λαζάνια, κανελόνια, παϊδάκια και κουπέπια. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Αυθεντικές συνταγές που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Πίνας. Ρετζίνα να φας. Για καθαρό υγιεινό νερό, Imperial Plus 5ης γενιάς της Camelot. Made in USA. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του Παγκύπρου Συνδέσμου Κέντρων Διασκέδασης, Νίκο Βασιλείου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βασιλείου. Καλή χρονιά. Καλή σας μεσημέρι, καλή χρονιά και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να μου πείτε πώς σχολιάζετε τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, τα αναμένατε. Τα επιπρόσθετα. Τα επιπρόσθετα, αυτά που ισχύουν από τις 6 του μήνα. Δεν κάνει καμία διαφορά είτε τα αναμέναμε είτε δεν τα αναμέναμε, καθότι όπως ξέρετε. Με την κατάργηση του χορού καταργήθηκε και η έννοια του κλαμπ, καταργήθηκε και η έννοια του μουσικοχορευτικού, άρα δεν υπήρχε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε ανοιχτοί τη στιγμή που δεν θα υπάρχει αντικείμενο για να έρθει ο κόσμος στα υποστατικά. Είτε 100 είμαστε, είτε 200, είτε 500, είτε 1000, δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο στο θέμα της ύπαρξης των υποστατικών μας και της δουλειάς μας. Θα υπάρξουν αντιδράσεις εκ μέρους σας, κύριε Βασιλείου. Τις προηγούμενες μέρες σας είχα ακούσει να κάνετε λόγο για έμεσο lockdown των επιχειρήσεων σας, χωρίς καμία αποζημίωση από το κράτος. Θα ζητήσετε οικονομική στήριξη από την κυβέρνηση? Έτσι είναι τα πράγματα όπως τα λέτε και έχουμε ήδη αποταθεί και αναμένουμε, έχουμε πάρει την διαβεβαίωση ότι όλοι κατανοούν ότι όντως έχουμε δίκιο και μάλιστα γιατί έχουμε υποφέρει όπως καλά γνωρίζετε που τα συζητούσαμε επί 1,5 χρόνο και από την προηγούμενη φορά και αναμένουμε την αντίδραση πλέον της πολιτείας με συγκεκριμένες λύσεις και συγκεκριμένα προγράμματα. Ναι, ήδη έχει πληγεί οικονομικά ο κλάδος σας. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν βάλει λουκέτο, κύριε Βασιλείου? Όπως το έχετε πει, εμείς δεν έχουμε πληγεί.
έχουμε κατατροποθεί. Οι επιχειρήσεις μας δεν είναι πλέον σε θέση να επαναλειτουργήσουν, καθότι οι συσσωρευμένες ζημιές από την προηγούμενη πανδημία και οι συσσωρευμένες ζημιές της προχθεσινής απόφασης, που όπως γνωρίζετε και όπως σας λέγαμε, και τι ανοίξαμε το προηγούμενο πεντάμινο με μεγάλες δυσκολίες, αποδεχόμενοι μόνο εμβολιασμένους, όταν οι εμβολιασμένοι ήταν στο 20%. Η πρώτη φορά που το ανακοινώσαμε, όπως θυμάστε, ήταν στη δική σας εκπομπή και μαζί τα λέγαμε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, με όλες αυτές τις δυσπραγίες, ήρθε η χαριστική βολή της παραμονής, που είναι και θεωρητικά η τιμητική, η δική μας, και έτσι δεν έμεινε απολύτως τίποτε. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν θέσεις εργασίας και κινδυνεύουν και επιχειρήσεις οι οποίες κατά τα άλλα ήταν και βιώσιμες και ανθυρές. Και μιλούμε για ζωντανές επιχειρήσεις οι οποίες έδωσαν το παρόν τους χρόνια τώρα στο κυπριακό επιχειρήν. Ποτέ αναμένετε να έχετε κάποιες απαντήσεις, κύριε Βασίλη, από την κυβέρνηση? Εμείς θα αναμέναμε και σήμερα και χθες. Δεν ξέρω πότε θα έρθουν. Αντιλαμβάνεστε, αυτά τα πράγματα, ειδικά στον τόπο, μας παίρνουν χρόνο. Θέλω και ελπίζω και να μεταφέρω για πολλοστή φορά το μήνυμα και από το δικό σας κανάλι, ότι δεν αντέχουν πλέον οι επιχειρήσεις μας, είναι θέμα χρόνου. Γι' αυτό θέλω και ελπίζω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα πάρει σύντομα τα μέτρα αυτά και θα έχουμε ένα αποτέλεσμα ώστε να διασωθεί ο κλάδος, να διασωθούν οι θέσεις εργασίας, να διασωθούν οι επιχειρήσεις και επιτέλους να μπορέσουμε κι εμείς να βρούμε τα πόδια μας. Δηλαδή, έτσι για να καταλάβουμε κλείνοντας, θεωρητικά είστε ανοιχτοί, δεν σας έχουν κλείσει. Δεν ανοίγουν όμως τα κλαμπς και τα νυχτερινά κέντρα? Ασφαλώς. Πώς να ανοίξουν και να ανοίξουν να κάνουν τι, να πάει ποιος? Έλεγα μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά είναι και σοβαρό και όχι αστείο, να έρθει κάποιος να κάνει τη σμιλή ή να παίξει τόμπολα ή να κάνει τι στους χώρους τους δικούς μας. Ο κόσμος ερχόταν στους χώρους τους δικούς μας για να διασκεδάσει. Ελλείψη διασκέδασης, ελλείψη χορού, μουσικο-χορευτικά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το αντικείμενο του χορού μέσα, δεν υπάρχουμε και εμείς σαν λόγον ύπαρξη. Κύριε Βασιλείου, υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρξε διασπορά του ιού μέσω των νυχτερινών κέντρων? Αγαπητή μου Στέφανη, ανοίγεται ένα μεγάλο και ένα μεγάλο θέμα το οποίο μας πονεί. Εμείς, όπως με ακούσετε πάρα πολλές φορές, και προκαλέσαμε και παρακαλέσαμε και δεν έχουμε πάρει ποτέ την παραμικρή ένδειξη ότι στους χώρους τους δικούς μας είχαν δημιουργηθεί χώροι διασποράς ή αλυσίδες. Το αντίθετο, έχουμε ενδείξεις και αρτά και γραπτά ότι σε πολλούς άλλους χώρους, στους πλείστους άλλους χώρους, είχαν δημιουργηθεί τέτοιες αλυσίδες. Και ο λόγος είναι απλός. Και εσείς το ξέρετε γιατί με παρακολουθείτε εδώ και 2 χρόνια. Και τα μηχανήματα μας είναι τέτοια και τα μέτρα μας είναι τέτοια και βάζαμε μόνο εμβολιασμένους. Εμείς δεν είχαμε εισηγηθεί, κύριοι, θα βάζουμε μόνο εμβολιασμένους με 2 εμβόλια και 24 ωρών, όχι 48, 24 ωρών. Διενεργούνταν όμως η σωστή έλεγχη, κύριε Βασιλείου, γιατί έχουμε ακούσει και πολλές περιπτώσεις όπου κάποιοι πήγαιναν σε αυτούς τους χώρους με πλαστά safe pass. Λοιπόν, ανοίγεται πάλι ένα θέμα το οποίο πάλι από τη δική σας εκπομπή έχει λυθεί. Εάν έρχονταν με πλαστά safe pass, δεν ήταν πρόβλημα δικό μας. Ήταν πρόβλημα εκείνων οι οποίοι είτε έκαναν τα safe pass, είτε ήταν επιμερισμένοι με το να ελέγχουν. Εμείς όχι μόνο ελέγχαμε, πολλοί δε συνάδελφοί μας είχαν ζητήσει και ταυτοποίηση όταν όλοι φώναζαν γιατί να μου ζητάς την ταυτότητά μου. Άρα εμείς, και επειδή γνωρίζετε ότι γνωρίζουμε το θέμα του safe pass, γιατί είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι το ζητήσαμε και το φέραμε στην Κύπρο σαν Liberty Pass, και εμάς τότε, όπως θυμάστε και το έχω δείξει δημόσια, υπήρχε και η φωτογραφία πάνω, ήταν πλήρως ταυτισμένο με όλα τα
τους όρους των προσωπικών δεδομένων και είχε γίνει ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Δεν ήταν, όπως μας λέει ο Υφυπουργός Καινοτομίας, παρόμοιων ή αντίγραφων του ευρωπαϊκού Green Pass. Ήταν ένα συγκεκριμένο Safe Pass, Liberty Pass, ειδικά για τον τόπο μας και ειδικά για να μπαίνουν από επιχείρηση σε επιχείρηση, όχι από κράτος σε κράτος. Άρα λοιπόν, εάν και εφόσον υπήρξε είτε κακή διαχείριση, είτε παραποίηση του Safe Pass, δεν είναι δική μας ευθύνη. Το αντίθετο, σε ό,τι αφορά εμάς, επιδείξαμε τη μέγιστη, ή και αν υπήρχε λέξη των υπερθετικών να χρησιμοποιήσω, πολύ περισσότερο και από τη μέγιστη ευθύνη να το εφαρμόζω. Ναι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, γιατί με πιέζει και εμένα ο χρόνος, κύριε Βασιλείου. Θα δούμε αν υπάρξουν και απαντήσεις από πλευράς της κυβέρνησης στα αιτήματα σας. Εμείς παρακολουθείτε μαζί μας, γιατί πραγματικά μας πονεί. Όπως γνωρίζετε, δεν έχουμε πάρει ούτε τα προηγούμενα που μας αναλογούν. Γι' αυτό και όλοι μαζί θα πρέπει να αναμένουμε τι θα γίνει. Το ξέρετε ότι το κάνουμε αυτό. Να είστε κι εσείς καλά. Και πάμε να καλωσορίσουμε στο στούντιο τώρα τον Αντιπρόεδρο της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, Δόκτωρα Αργύρη Αργυρίου. Γιατρέ μου, καλωσορίσατε. Καλό απόγευμα, καλή χρονιά, καλή με χρονιά. Υγεία. Με υγεία πάνω απ' όλα, κύριε. Έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε πώς αξιολογείτε το μέχρι στιγμής ενδιαφέρον των γονιών να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Και γιατρέ μου, αν έχετε κάποια στοιχεία για την εμβολιαστική κάλυψη μέχρι τώρα, θα θέλαμε έτσι να τα ακούσουμε. Πρώτα απ' όλα, κύριε Φλωρίδου, να πούμε ότι το εμβόλιο mRNA της Pfizer έναντι του κορονοϊού έχει εγκριθεί εδώ και αρκετούς μήνες και έχει βασικά πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων, τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Ευρώπης. Είναι ασφαλές. Πρέπει να ξεκινήσουμε από εδώ, διότι οι γονείς και πρέπει να ενημερωθούν και να πιστούν ότι τα εμβόλια που βάζουμε στα παιδιά τους είναι ασφαλή. Και όταν λέω ασφαλή, εννοώ ότι οι παρενέργειες τους είναι οι συνήθεις απλές παρενέργειες όλων των εμβολίων των παιδικών που βάζαμε τόσα χρόνια και μας εμπιστεύονται και φέρνουν τα παιδάκια τους. Και για να προτρέξω λίγο, όταν κάποιος καλοθελητής, ενώ με την καλή έννοια το λέω, ρωτήσει, μα είναι νέο εμβόλιο, έχουμε αρκετά νέα εμβόλια στην παιδιατρική που οι γονείς γνωρίζουν ότι τα βάζουν. Μηνιγκίτιδα Β, γαστρεντερίτιδα, για το τράχυλο της μήτρας. Άρα οι γονείς διστάζουν περισσότερο, γιατί είναι ένα νέο εμβόλιο. Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι είναι ένα νέο εμβόλιο και εδώ είναι. Και αν το ξεκαθαρίσουμε αυτό, είναι μία τεχνολογία, η mRNA, να το πούμε για πολλωστή φορά, η οποία χρησιμοποιείται χρόνια τώρα, απλώς δεν χρησιμοποιήθηκε σε πανδημία. Τώρα χρησιμοποιείται. Έχουν γίνει, κυρία Φλωρίδου, εκατομμύρια δόσεις στην Αμερική, στον Καναδά, στο Ισραήλ και τώρα στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν οι παρενέργειες αυτές που θα καθιστούσαν πρώτα απ' όλα εμάς να πούμε ότι δεν πρέπει να μπει το εμβόλιο, διότι οι παρενέργειες είναι περισσότερες από τα ωφέλη. Ωστόσο, οι παρενέργειες που παρατηρούνται είναι. Είναι οι συνήθεις. Είναι το φούσκωμα στο νόμο. Λίγος πυρετός ενδεχομένως. Το ρίγος. Όλα αυτά τα οποία τα παρουσιάζουν και τα άλλα εμβόλια. Ποιο είναι το ποσοστό των παιδιών που έχει εμβολιαστεί? Λοιπόν, μέχρι τώρα έχουν εμβολιαστεί μέχρι χθες περίπου 3.000 παιδιά από 11 ως 11. Αυτό είναι περίπου το 4 με 5% του πληθυσμού των παιδιών. Αυτός ο πληθυσμός είναι περίπου 50.000. Και πιστεύω ότι είναι ένας, κατά τα συνθήκες, ενώ τα Χριστούγεννα δεν έγινε ακόμα η ενημέρωση που έπρεπε να γίνει, ένας καλός αριθμός. Φυσικά, ευελπιστούμε ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί. Να σας ρωτήσω κάτι. Αν οι γονείς έρθουν έτσι σε επικοινωνία με τον παιδίατρο του παιδιού τους και το συζητήσουν το θέμα, πείθονται στο τέλος... Οι περισσότεροι πείθονται να προχωρήσουν. Ήδη τώρα, όπως θα ξέρετε, έχει γίνει μια καμπάνια για μερικές μέρες που θα είναι και εγώ, εκτός από το ραντεβού, θα είναι και walk-in και ήδη οι παιδίατροι θα είναι στα κέντρα, ούτως ώστε να νιώθουν τα παιδάκια και οι οικογένειες πιο
άνετα. Η πρώτη τέτοια δράση πραγματοποιήθηκε στη Λευκοσία στις 2 του μήνα, νομίζω. Ναι, ναι, με 650 παιδιά, που ήταν ένας μεγάλος αριθμός. Ικανοποιητικός ο αριθμός. Ικανοποιητικός, ναι. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία στη Λεμεσό, στο Σπύρος Κυπριανού, από τις 8 μέχρι τις 2. Είναι είτε με ραντεβού είτε walk-in. Θα μπορούν να έρθουν οι γονείς, να φέρουν τα παιδιά τους. Και εκεί θα, είναι, θα στελεχώνονται τα κέντρα. Από ό,τι ξέρω, μέχρι τώρα είναι, θα είναι 12 παιδίατροι. Ναι. Για ποιες ηλικίες? Από 5 μέχρι 12. Από 5 μέχρι 12. Πρέπει να υπάρχει γραπτή συγκατάθεση και των δύο γονέων. Είτε με ραντεβού, μας είπατε, είτε walk-in. Φυσικά, να πούμε ότι μετά τα walk-in, έχουμε ακόμα ένα walk-in στις 15 του μηνός, στην Τριμήκλινη. Όπου εκεί θα είναι το εμβολιαστικό κέντρο στο γραφείο του Επίτροπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και θα είναι πάλι από 5 ως 12, από τις 8 μέχρι τις 2 και εκεί μπορούν. Άλλα walk-in θα ανακοινωθούν αργότερα, όμως τα καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 2 στο νοσοκομείο, παλαιό νοσοκομείο Λεμεσού, μπορούν οι γονείς να κλείνουν ραντεβού, με ραντεβού. Το τηλέφωνο, αν μου επιτρέπετε να το δώσω, είναι 25-81-32-00. 32-00, εκεί... στο παλιό νοσοκομείο Λεμεσού, εκεί για να κλείνω ραντεβού για εμβολιασμό των παιδιών τους. Ναι, εκεί είναι το κέντρο μητρότητας των παιδιών και θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Μάλιστα. Τώρα, ως παιδιατρική εταιρεία, προγραμματίζετε κάποιες άλλες δράσεις ενδεχομένως για διαφώτιση, για ενημέρωση? Καθημερινά και μέσω των παιδιάτρων. Διότι πρώτα απ' όλα οι παιδίατροι πρέπει να είναι ενήμεροι με τα τεχτενόμενα γενικά για το COVID. Ενημερώνουμε τους παιδιάτρους, ενημερώνουμε με καμπάνια που έχουμε αρχίσει πριν τα Χριστούγεννα και μέσω των μέσων ενημέρωσης, ενώ και από την τηλεόραση και από το ράδιο και με ενημερωτικές εκπομπές. Προσπαθούμε να πείσουμε τους γονείς ότι δεν είναι να βάλουν το εμβόλιο διότι θα αρρωστήσει το παιδί και είναι επικίνδυνο για το παιδί. Έχει αποδειχθεί ότι το παιδί μπορεί να αρρωστήσει, αλλά με ήπια συμπτώματα. Σπάνια με σοβαρά συμπτώματα. Όμως είναι κίνδυνος να γίνει διασπορά του ιού, διότι τώρα κολλούν τα παιδιά και σε μικρή ηλικία. Αυτό φαίνεται από τους αριθμούς. Γι' αυτό οφείλεται στην Ομικρόν, εκτιμάται. Και η Ομικρόν, ναι, η Ομικρόν, διότι είναι τέτοια που μοιάζει με τον ιό της γρίπης και κολλούν πιο εύκολα τα παιδιά. Λοιπόν, τα έχουμε, αφού τα βλέπουμε τα νούμερα καθημερινά. Άρα θα μπορούν να κολλήσουν τους ευπαθείς γονείς ή αγιάδες τους. Θα μπορεί να κολλήσουν παιδιά όπως κάτω των 5 ετών που είναι νεογέννητοι. Άρα υπάρχει λόγος. Επίσης μην ξεχνούμε ότι θα πάνε στο σχολείο. Γιατί να αρρωστήσουν, γιατί να έχουμε αυτόν τον εγκλεισμό στο σπίτι. Άρα θα είναι καλά να είναι εμβολιασμένοι ούτως ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν το σχολείο. Ναι, το έχουμε μάθει όλο αυτό τον καιρό ότι όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο, τα παιδιά το περνούν συνήθως ήπια. Πότε όμως ένα παιδί χρήζει νοσηλείας? Ναι, χρήζει νοσηλείας όταν η πυρετή είναι τόσο ψηλή πέραν των 3-4-24 ώρων και δεν πέφτουν εύκολα. Όταν έχει δύσπνοια το παιδί, δηλαδή έχει βροχίτιδα σοβαρής μορφής ή πνευμονία, εκεί πρέπει οι γονείς να ανησυχήσουν. Και πρέπει να πούμε ότι και πάλι στους συμπολίτες μας που έχουν τις αμφιβολίες τους, ότι από τη στιγμή που έχω, και ξεκινώ από εδώ, ένα ασφαλές εμβόλιο, τότε δικαιούται κάθε παιδί να βάλει το εμβόλιο. Το δικαιούται γιατί αυτό θα τον προστατεύσει και τον ίδιο το παιδί και τη διασπορά. Ναι. Η επαναλειτουργία των σχολείων τη Δευτέρα σας ανησυχεί? Δηλαδή μπορεί να δούμε εκτόξευση των κρουσμάτων στον παιδικό πληθυσμό? Σίγουρα, ναι, για να είμαι ειλικρινής, εγώ προσωπικά ανησυχώ ότι θα μπορεί να υπάρξει. Ναι. Αυτό όμως ήταν απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εμάς η γνώμη μας ήταν ότι θα μπορούσε να καθυστερήσει λίγο, αλλά εντάξει. Αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Θα είναι πάντως ένα μεγάλο στίχημα, γιατρέ μου. Τώρα, η απόφαση για χορήγηση τρίτης δόσης στην ηλικιακή ομάδα 12 με 17 εκτιμάται ότι είναι θέμα χρόνου στη χώρα μας. Είναι θέμα χρόνου και πιστεύω ότι θα είναι καλό και θα είναι κάτι που θα βοηθήσει. Ήδη στις άλλες χώρες αρχίζει να μπαίνει. Νομίζω και σε εμάς θα προχωρήσει. Και κάτι τελευταίο. Υπάρχουν και άλλες ιώσεις αυτή την εποχή που ταλαιπωρούν τα παιδιά? Υπάρχουν ιδίως στα βρέφη. Υπάρχει ο λεγόμενος RSV ιός, ο συγκητιακός ιός, ο οποίος προκαλεί βροχιολίτιδες στα βρέφη και αξίζουν νοσηλείας. Ήδη το νοσοκομείο Λεμεσού είναι γεμάτο από ό,τι έχω ακούσει.
και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σε αυτές τις ιώσεις. Πάντα ο πυρετός που διαρκεί αρκετές μέρες, η δύσπνοια, οι βροχίτιδες, οι βροχιολίδες, οι πνευμονίες, η εμετή, το να μην τρώει καλά ένα παιδί, αυτά είναι σημεία που πρέπει να κρατούσε γρήγορση τους γονείς, ώστε να επικοινωνούν με τους παιδιά τους. Μάλιστα. Κύριε Αργυρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια. Πάμε διάλειμμα εμείς. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε και λίγο πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, ζούμε σε τίτλους πως έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι τώρα. Σε ανατρεπτικές ανακοινώσεις που σχετίζονται με τις προεδρικές εκλογές προχώρησε ο Αβέροφ Νεοφύτου. Προκάλεσε τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Πάμε στην κάλπη για προεδρικές και ηγεσία Δυσή. Σε ισχύ αυστηρότερα μέτρα στα πλαίσια της προσπάθειας να αναχαιτιστεί η διασπορά του ιού. Ανησυχία για την αυξητική τάση κρουσμάτων και εισαγωγών στα δημόσια νοσηλευτήρια. Ο Κύβος ερήφθη για το άνοιγμα των σχολείων εν μέσω αντιδράσεων. Ανησυχία εκφράζουν που ΕΔΔΑ και ο ΕΛΜΕΚ και οι γονείς για την επαναλειτουργία των σχολείων. Ο Υπουργός Παιδείας μιλώντας στην εκπομπή για την απόφαση να επιστρέψουν στα σχολεία οι μαθητές με 48 ώρων αναχείρας, τόνισε πως πυκνώνουμε την πρόληψη και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αντισταθούμε στην πανδημία. Αντιδρούν οι ιδιοκτήτες των κέντρων διασκέδασης για τα νέα μέτρα και ζητούν αποζημιώσεις. Ανεφοδιάζονται με νέα παρτίδα self-test στα φαρμακεία σε όλη την Κύπρο μετά την έλλειψη που παρατηρήθηκε τις προηγούμενες μέρες. Μέχρι αύριο το αργότερο μπορούν να τα προμηθευτούν οι πολίτες. Αν υπό τη τραγωδία στη Λευκοσία, τρεις άνθρωποι νεκροί στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν. Έκκληση προς όλους τους πολίτες ώστε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους τρόπους που επιλέγουν να ζεσταθούν στις οικίες τους, απευθύνει ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Διαστολινωμένο το νεογνώ που γεννήθηκε προώρα από μητέρα θετική. Γέμισε το μακάριο, γίνονται εσωτερικές μετακινήσεις. Ξυλοκόπησαν γυναίκα αστυνομικό στη Λεμεσό που τους έκανε παρατήρηση. Επιτέθηκαν και σε δεύτερο αστυνομικό χειροπέδες σε 4 πρόσωπα. Εδώ η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το Top Story για τη Δευτέρα στη 1 η ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Capital στις 4 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, καλό υπόλοιπο και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο να έχετε με προσοχή και ασφάλεια. Γεια σας.